Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα. Καλησπέρα από το ΤΑΙΚ Βοντό, όπου πραγματοποιείται το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ και η Αυγή δίνει πάλι το παρόν, όπως είχε κάνει και στο πρώτο συνέδριο, με 4 μέρες ζωντανή αναμετάδοση για την πληρέστερη δυνατή ενημέρωσή σας. Ο λόγος στο Διευθύνοντα Σύμβουλο της Αυγής, κύριο Δημήτρη Στούμπο. Καλησπέρα σε όσους μας βλέπουν. Νομίζω ότι η προσπάθεια που κάνει για πολλές δεκαετίες η Αυγή έχει περάσει πλέον σε μια άλλη φάση από το προηγούμενο συνέδριο που παρουσίασε προηγουμένως η συνάδελφος η Νατάσα Γιάμαλη. Θέλουμε να υποδεχθούμε όσους θελήσουν να παρακολουθήσουν ζωντανά τις εργασίες του συνεδρίου και νομίζω ότι είναι μια κίνηση που κάνει και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και η εφημερίδα μας ως πρωινή εφημερίδα της αριστεράς σε μια προσπάθεια με πληρότητα και συνέχεια και αρκετές συνεντεύξεις, ρεπορτάζ με συνέδρους και άλλες συζητήσεις να παρουσιάσει όσο γίνεται το περιεχόμενο, τις στοχεύσεις και σε τελευταία ανάλυση τα αποτελέσματα αυτά του συνεδρίου που γίνεται σε μια συγκυρία αρκετά σημαδιακή έχοντας την αριστερά για πρώτη φορά στην κυβέρνηση αντιμετωπίζοντας πρωτόγνωρες δυσκολίες και μια βαριά συμφωνία που την έχει αναγκάσει σε μια σειρά συμβιβασμούς, όμως ταυτόχρονα δίνει την ταυτότητά της σαν μια διαρκής πολιτική προσπάθεια κάλυψης των βασικών κοινωνικών αναγκών και δεδομένων και ταυτόχρονα να φτερουγήσει σε μια πολιτική πρωτοβουλία που να δώσει μια διέξοδο και στο χώρο της χώρας μας και στην Ευρώπη. Απλά θα ήθελα να θυμίσω σε όσους μας βλέπουν ενδεχομένως για πρώτη φορά ότι η Αυγή είναι η πρώτη εφημερίδα που άνοιξε ιστοσελίδα στη χώρα μας το 1992. Πολλοί δεν το ξέρουν, πολλοί δεν το θυμίζουν. Ίσως ο ανταγωνισμός έχει γίνει πολύ σκληρός και ότι πρόσφατα, πριν από περίπου 4 χρόνια, αναβαθμίσαμε αυτή την ιστοσελίδα σε μια προσπάθεια συνεχούς ροής με προσλήψεις νέων συναδέλφων. Ανάμεσά τους είναι και οι δύο συναδέλφισσες που είναι σήμερα μαζί μας και που θα έχουν και ένα βαρύ φορτίο αυτές τις ημέρες για τη δημοσιογραφική κάλυψη του συνεδρίου, τις συζητήσεις και την όλη προσπάθεια. Μαζί και με άλλους συναδέλφους που βέβαια δεν τους βλέπετε, ενδεχομένως δεν θα μπορέσετε να τους δείτε, αλλά που συνεχίζουν να δουλεύουν είτε στην ιστοσελίδα της Αυγής, είτε στην παραγωγή της καθημερινής εφημερίδας, που κάθε μέρα μπορείτε να βρείτε στα περίπτερα για να τη στηρίξετε, γιατί χωρίς την χάρτινη έκδοση, όπως και χωρίς την ιστοσελίδα, δεν θα είναι εύκολο να τα βγάλουμε πέρα. Θα ήθελα, σαν τελευταία προσπάθεια από τη δική μας την πλευρά, να τονίσω τη σημασία που έχει η αριστερή φωνή στα μέσα. Μια αριστερή φωνή που δεν έχει να κάνει ούτε με την κυβερνητική συγκυρία, ούτε απλά με τη συγκυρία αυτής της κατά βάση συντηρητικής και προβληματικής Ευρώπης, αλλά μια αριστερή φωνή που προσπαθεί να είναι δίπλα στους νέους, δίπλα στην προσπάθεια των χώρων της εργασίας και του πολιτισμού, δίπλα σε μια πολιτική προσπάθεια που πρέπει να δώσει διέξοδο σε πιο πλουραλιστικά, δημοκρατικά και πιο κοινωνικά μέσα. Εμείς θα είμαστε σε λίγο μαζί σας από το Web TV της Αυγής, μαζί με τον Άσο Ηλιόπουλο να σχολιάσουμε τα του συνεδρίου. Είναι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ και έτσι ως τελευταία παράκληση να πείτε σε όσο περισσότερο κόσμο γίνεται για το Web TV της Αυγής που θα καλύψει τις διαδικασίες του συνεδρίου για να μπορέσουν να μας δουν κι αυτοί. Να είστε καλά. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα.
Καλησπέρα και πάλι από το Taekwondo. Είμαστε εδώ με τον πρώτο συνομιλητή, παύλα συνεντευξιαζόμενο, τον Νάσο Ηλιόπουλο, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Νάσο, τι να περιμένουμε από αυτό το συνέδριο? Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο στο συνέδριο η συζήτηση που θα γίνει και στο κομμάτι του απολογισμού. Τα 3 χρόνια που έχουν περάσει από το προηγούμενο συνέδριο έχουν πίσω τους μια τεράστια ιστορική εμπειρία και πείρα η οποία πρέπει να κατανοηθεί και να κατανοηθεί με ένα κριτικό τρόπο για να δούμε τι δούλεψε, τι δεν δούλεψε και πώς μπορούμε να προχωρήσουμε. Και επίσης αυτό το οφείλουμε και στους Ευρωπαίους συντρόφους, γιατί η μάχη που δίνουμε αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν είναι απλά μια ελληνική μάχη. Όλες οι συγκρούσεις με τις οποίες εμείς ήρθαμε αντιμέτωποι είναι και συγκρούσεις που έχουν βαθιά ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και το δεύτερο που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι το πώς το κόμμα θα μπορέσει να σχεδιάσει την επόμενη μέρα και στο προγραμματικό του κομμάτι, το οποίο σημαίνει όμως και στο κομμάτι της πολιτικής του πρακτικής. Με την έννοια ότι να δούμε την κομματική οπτική για το πρόγραμμα, πώς αυτό μεταφράζεται σε καθημερινή δράση μέσα στους κοινωνικούς χώρους, γιατί γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι ακόμα και να μην είχαμε το πολύ σκληρό και δύσκολο πλαίσιο το οποίο έχουμε σήμερα, μια κοινωνία δεν μπορεί να αλλάξει με διατάγματα, δεν μπορεί να αλλάξει με υπουργικές αποφάσεις, αν δεν υπάρχει ενεργό συμμετοχή από τη μεριά των ανθρώπων που έχουν και συμφέρον και ευθύνη να αλλάξουν αυτή την κατάσταση. Νάσο, είναι εύκολο να συνδυαστεί κόμμα και διακυβέρνηση και πού τελειώνει το ένα και πού ξεκινάει το άλλο? Όχι, δεν είναι καθόλου εύκολο να συνδυαστεί και δεν είναι καθόλου εύκολο να συνδυαστεί όταν έχεις και ένα τόσο σκληρό πλαίσιο μη κανονικότητας. Δηλαδή, δεν θα ήταν φυσιολογικό ακόμα και σε διαφορετικές συνθήκες της δεκαετίας του 90 ή των αρχών του 2000. Σήμερα, μέσα σε όλο το πλαίσιο της κρίσης, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να καταφέρεις να συνδυαστεί, για να μην φαίνεται ότι δεν απάντησα κάτι, επίσης, προφανώς είναι πολλές φορές δυσδιάκριτα και τα όρια. Αλλά αυτό το οποίο έχεις ευθύνη να καταφέρεις να συνδυάσεις είναι το πώς η δράση του κόμματος μέσα στην κοινωνία, μέσα στους κοινωνικούς χώρους, θα μπορεί να αλλάζει το σχετισμό, να δημιουργεί χώρο, έτσι ώστε και η κυβέρνηση να έχει περισσότερο χώρο να κινηθεί, ειδικά και στα κομμάτια που δεν μπλέκονται με τη διαπραγμάτευση, αλλά έχουν σχέση με τα κομμάτια των δικαιωμάτων, των ελευθεριών που σχετίζεται με όλη τη σύγκρουση μέσα στην ελληνική κοινωνία. Την ίδια στιγμή όμως και η κομματική δράση να είναι η απαραίτητη κριτική που πρέπει, προωθητική κριτική που πρέπει να υπάρχει προς την κυβέρνηση, γιατί τον καλύτερο ή την καλύτερη συντρόφισσα ή σύντροφο να πάρεις και να το βάλεις σε μια διοικητική θέση, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι το κράτος, η θεσμή, η διοίκηση έχει τον τρόπο να σε καταπιεί, να σε αφυδατώσει, να σε στεγνώσει, αν χάσεις την κοινωνική οπτική την οποία μπορεί και πρέπει να προσφέρει το κόμμα και μέσα από τη δράση του, ας πούμε, μέσα στην κοινωνία. Να σε ρωτήσω, εσένα η εξειδίκευσή σου με βάση, αν θες, το χαρτοφυλάκιό σου, το κομματικό. Πολιτική χρέωση, πολιτική χρέωση. Είναι τα εργασιακά. Είμαστε μπροστά σε μια ακόμη πολύ κρίσιμη αξιολόγηση. Ζούμε λίγο το μαρτύριο της σταγόνας, αν θες. Πώς, αν έχουμε κατοχυρώσει, τι θα πρέπει να θεωρήσουμε στα εργασιακά, ότι στο σημείο στο οποίο έχουμε φτάσει είμαστε επιτυχημένοι? Τι είναι, ποια θα είναι η ήττα, ποια θα είναι η νίκη, ποιο θα είναι το ίσα βάρκα ίσα νερά? Αυτή τη στιγμή στο κομμάτι των εργασιακών η διαπραγμάτευση έχει, ας πούμε, 2 επίπεδα. Το ένα επίπεδο είναι το αμυντικό επίπεδο, αυτό το οποίο προσπαθούμε να αποφύγουμε, την περαιτέρω ελαστικοποίηση της αγοράς εργασίας, όπου αποκρισταλώνεται στην διαπραγμάτευση για τις ομαδικές απολύσεις, στην ανταπεργία, το lockout δηλαδή, και στην αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, όπου οι προτάσεις από τη μεριά ειδικά του ΔΝΤ είναι σε μια προσπάθεια να περιοριστεί το δικαίωμα στην απεργία. Το δεύτερο επίπεδο είναι το να καταφέρεις να επανέλθει αυτό το οποίο ορίζουμε ως συλλογικές συμβάσεις εργασίας και να επανέλθει ουσιαστικά. Όταν αναφέρεις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, υπάρχουν μια σειρά από μεταβλητές οι οποίες με έναν τρόπο ορίζουν συνολικά αυτή την έννοια. Είτε μιλάμε για την επεκτασιμότητα των κλαδικών, την αρχή της ευνοϊκότητας ρύθμισης, τη μετενέργεια, τη διατησία και πάει λέγοντας, και προφανώς την αναφορά του κατώτατου μισθού στη διαπραγμάτευση ανάμεσα στα εργοδότες και εργαζόμενους. Νομίζω το πόρισμα που έχει βγει ήδη από την Επιτροπή για τα Εργασιακά είναι ένα πόρισμα το οποίο είναι πολύ πολύτιμο εργαλείο. Είναι πολύτιμο εργαλείο στα χέρια της κυβέρνησης και η κυβέρνηση πρέπει να δώσει μάχη έτσι ώστε αυτό το πόρισμα να αποτελέσει τη βάση. Πιστεύω ότι φαίνεται για πρώτη φορά ότι έχουμε τη δυνατότητα να αποφύγουμε τα χειρότερα και να γίνουν κάποια βήματα μπροστά, δηλαδή να επανακτηθούν δικαιώματα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα. Σε κάθε περίπτωση όμως, ακόμα και αν κατάφερες και στα 2 επίπεδα να έφερες αυτό που ήθελες, υπάρχουν πάρα πολλά βήματα ακόμα να γίνουν, έτσι ώστε να πεις ότι στην αγορά εργασίας έχω αντιμετωπίσει όλη αυτή τη ζούγκλα που έχει επικρατήσει με τους ενοικιαζόμενους, τους εργολάβους που είναι στο δημόσιο, στο ιδιωτικό κτλ. Και άρα χρειάζεται ειδικά το κόμμα να γνωρίζει ότι αυτή η μάχη δεν κερδίζεται απλά σε μια διαπραγμάτευση.
Δεν γίνεται ένα κόμμα της αριστεράς να μην είναι μέσα σε όλους τους μικρούς και μεγάλους καθημερινούς εργατικούς αγώνες, όχι με την, να είναι με την ταμπέλα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά οι άνθρωποι της αριστεράς να είναι εκεί, να είναι στα σωματεία, να δίνουν μάχη ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία. Και άρα αυτό είναι και ένα σημαντικό κομμάτι το οποίο πρέπει να συζητήσει και το κόμμα. Πώς οργανώνει τις δυνάμεις του μέσα στον κοινωνικό χώρο, έτσι ώστε να απαντήσει σε όλη αυτή την επίθεση. Στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, νομίζω ότι αν καταφέρουμε και αποφύγουμε την περαιτέρω ελαστικοποίηση και γίνουν και τρία βήματα σε αυτή την κατεύθυνση, δεν λέω ότι θα είναι για να πανηγυρίσει, αλλά σίγουρα θα είναι μια μεγάλη ανάσα για πάρα πολύ κόσμο. Θα σε πάω τώρα σε ένα πολύ μείζον θέμα, αν θες, ανεργία στους νέους. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Οι τελευταίες μετρήσεις μιλάνε για εξωφρενικά νούμερα. 300.000 άνθρωποι, νομίζω, ή και περισσότεροι, έχουν φύγει από τη χώρα αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον αλλού. Οι νέοι άνθρωποι εδώ είτε δουλεύουν υπό συνθήκες γαλέρας, είτε δεν δουλεύουν καθόλου. Πού τελειώνει αυτό και πώς τελειώνει υπό το ασφικτικό πλαίσιο των μνημονίων? Ωραία. Νομίζω ότι στην κουβέντα για την ανεργία, αν μιλάγαμε με τίτλους, με έναν τρόπο θα έβαζα δύο τίτλους. Ο ένας τίτλος είναι το δικαίωμα στην εργασία, ο δεύτερος τίτλος όμως είναι το εργασία με δικαιώματα. Γιατί έχεις άπειρο κόσμο ο οποίος μπορεί να εργάζεται και να εργάζεται με τετράωρα ή να εργάζεται κανονικά και να παίρνει τρία εκατοστάρια, γιατί ξέρουμε όταν ο νόμος μισθός είναι στα 4 εκατοστάρια, η ταρίφα στην αγορά μπορεί να είναι και στα 2 εκατοστάρια κτλ. Άρα είναι ένα κομμάτι το οποίο σχεδιάζεται άμεσα με την διαπραγμάτευση για τα εργασιακά, να αρχίσει να ξαναστείνεται ένα πλαίσιο το οποίο θα δώσει και δυνατότητα σε αυτόν τον κόσμο να συμμετέχει και να αλλάξει την κατάσταση. Είναι δεύτερο κομμάτι το τι μπορεί να γίνει με την ανεργία. Γίνονται κάποια μικρά βήματα, σημαντικά αλλά μικρά βήματα, στο πώς επανασχεδιάζονται κάποια προγράμματα που ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα προγράμματα κατάρτισης. Δεν σχεδιάζονται ακριβώς με τον τρόπο με τον οποίο εμείς θα θέλαμε, γιατί είναι και με έναν τρόπο το ευρωπαϊκό πλαίσιο σου θέτει κάποια όρια ως προς τα ΚΕΧ και τα λοιπά. Σε κάθε περίπτωση όμως σχεδιάζουμε με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο. Ένα δεύτερο σημαντικό είναι ότι από το Υπουργείο Έρευνας και Παιδείας γίνεται μια προσπάθεια στο κομμάτι των νέων επιστημόνων για να κρατηθούν. Αλλά αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά ειλικρινείς με τον εαυτό μας, νομίζω ότι το κομμάτι της ανεργίας είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μια σειρά από ζητήματα. Δηλαδή, ακόμα και για το ίδιο το ασφαλιστικό σύστημα, δεν μπορεί να κρατηθεί βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα με 20 και 30% ποσοστά ανεργίας. Και επίσης δεν μπορούμε να περιμένουμε την παραδοσιακή ανάπτυξη, ότι ακόμα και με 3% ανάπτυξη, για να απορροφηθούν αυτά τα επίπεδα ανεργίας, θα χρειαστείς 10 χρόνια. Αυτό, αν το αφήσεις έτσι, σημαίνει ότι χάνεις μια ολόκληρη γενιά. Άρα πιστεύω ότι από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να γίνει στο πλαίσιο στρατηγικής, ότι ολοκληρώνεται η δεύτερη αξιολόγηση και αρχίζουμε και περιορίζουμε σιγά σιγά την Επιτροπή Αδοτισμών, είναι να ξανασχεδιαστεί ένα πρόγραμμα το οποίο με μεθοδολογία SOC θα δημιουργήσει πάρα πολλές χιλιάδες θέσεις εργασίας, όχι απαραίτητα στο δημόσιο, σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, αλλά μόνο με μια μεθοδολογία SOC αυτή τη στιγμή θα μπορέσεις, όπως ήταν στο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, ο στόχος για 300.000 θέσεις εργασίας. Αν δεν μπορέσουμε να επαναφέρουμε ξανά ένα τέτοιο σχεδιασμό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στο κομμάτι της ανεργίας. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά και στη διαπραγμάτευση και στα εργασιακά. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νάσο. Ευχαριστούμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με ζωντανό πρόγραμμα. Νομίζω ο επόμενος συνομιλητής μας, ο κύριος Κοτσακάς, επίσης από το ΣΥΡΙΖΑ. Ερχόμαστε σε λίγο. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Έλα. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός.
Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Να είμαστε πάλι εδώ από τις εγκαταστάσεις του Ταϊκβοντό που πραγματοποιείται το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μας το μέλος της πολιτικής γραμματείας, κύριος Αντώνης Κοτσακάς, για να μιλήσουμε λίγο για το τι να περιμένουμε από αυτό το συνέδριο. Κύριε Κοτσακά. Στη χώρα μας δυστυχώς έχουμε συνηθίσει. Λίγο πιο δυνατά, ναι, σας παρακαλώ. Λέω, στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει τα συνέδρια να εξαντλούνται σε καταγραφές υποτιθέμενων συσχετισμών, σε ρόλους προσώπων, αγωνίες για ρόλους και σε παραπολιτικά. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να αναδειχθεί ένα μεγάλο διακύβευμα. Το διακύβευμα αυτό δεν είναι άλλο από την ανάγκη να συνειδητοποιήσει η σύνολη αριστερά ότι δεν είναι μόνο το καπιταλιστικό σύστημα και η νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση που έχουν οδηγηθεί σε αδιέξοδα, αλλά και η αριστερά στο σύνολό της και σε όποια έκφρασή της, στο ιδεολογικό πεδίο, βρίσκεται σε μια αμηχανία. Μια αμηχανία γιατί δεν έχει να καταθέσει συγκεκριμένη αλτερνατίβα, που λέμε εναλλακτική πρόταση, ικανή να απαντήσει στα πολυσύνθετα προβλήματα των κοινωνιών του σήμερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι δύο τελευταίοι αιώνες ήταν αιώνες έντασης εργασίας. Mm-hmm. Υπήρχε το σύστημα παραγωγής του Ford, το φορντικό που λέμε, και τώρα μπαίνει στο σύστημα παραγωγής η ρομποτική. Mm-hmm. Έχουν ήδη εφαρμόζονται πλέον οι εκτυπωτές τριών διαστάσεων, που ένα πάτημα ενός κουμπούγιου τυπώνει σε ένα αυτοκίνητο. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι από την περίοδο έντασης εργασίας μπαίνουμε στην περίοδο έντασης γνώσης. Υπάρχει μεγάλη ιστορία γύρω από το πρεκαριάτο. Εάν το πρεκαριάτο είναι το νέο επαναστατικό υποκείμενο και αν θα υποκαταστήσει το προλεταριάτο. Εδώ υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Αλλά νομίζω ότι σε ένα τέτοιο συνέδριο είναι καιρός και πρέπει να μιλήσουμε και για τέτοια θέματα. Πρέπει να μιλήσουμε για τη στρατηγική της σύγχρονης αριστεράς. Πρέπει να δούμε πώς τα ιστορικά ρεύματα της αριστεράς, είτε είναι η δεύτερη διεθνής, είτε είναι η τρίτη, είτε είναι οι τροτσκιστές, είτε είναι το ρεύμα του ευρωκομμουνισμού, αν θέλετε το Παγκόσμιο Κοινωνικό Φόρουμ, είναι οι νεομαρξιστές, οι δικαιωματικοί και οι ελευθεριακοί. Όλα αυτά υπάρχουν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μπορούμε λοιπόν, αντί να κάνουμε μάχη οπισθοφυλακής, άραγε ποιο ρεύμα πριν έναν αιώνα είχε δίκιο και ποιο δεν είχε, να συνθέσουμε σήμερα τα ιστορικά ρεύματα της αριστεράς και την εμπειρία τους, να διαμορφώσουμε μια νέα ευρωπαϊκή αριστερά συνολικά και ο ΣΥΡΙΖΑ να αποτελέσει και την λοκομοτίβα που θα σύρει μια σύγχρονη νέα ευρωπαϊκή αριστερά. Αγαπητέ Αντώνη, αν μου επιτρέπεις τον ενικό, επειδή τρία χρόνια πριν ξανακάναμε μια συζήτηση εδώ στο πρώτο ιδρυτικό συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, που με τη δική σου βοήθεια και πολλών άλλων συντρόφων έστησαν αυτή την καινούργια, ας την πούμε, πολιτική προσπάθεια που οδήγησε και σε μια πρωτόγνωρη κυβερνητική εμπειρία. Υπάρχει όμως και μια διάχυτη ερώτηση στους φίλους μας, στους πολίτες, σε όσους αγωνίστηκαν για να έρθει η κυβέρνηση της αριστεράς. Μήπως άλλαξαν πολλά ή αρκετά για να μην αλλάξει τίποτα στη χώρα μας? Ναι, ο πολιτικός χρόνος πράγματι ήταν πάρα πολύ πυκνός. Και ενώ φαίνεται ότι άλλαξαν πολλά, σίγουρα οι δομές, η παραγωγική διαδικασία είναι ακόμα καπιταλιστικές. Και η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να δρά στα πλαίσια ενός μνημονίου. Η άλλη επιλογή, γιατί πάντα υπάρχει και άλλη επιλογή, θα ήταν μια ηρωική έξοδος, κάποια στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά ο Πρωθυπουργός να αεριοποιηθούν για ένα διάστημα, αλλά δυστυχώς ζούμε στην περίοδο που εξουσίες που ασκούν τα εθνικά κοινοβούλια συνολικά μεταφέρονται πλέον σε υπερεθνικούς οργανισμούς. Δηλαδή βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια αποδυνάμωσης των εθνικών κρατών.
και ταυτόχρονα βρίσκεται σε εξέλιξη μια προσπάθεια γεωστρατηγικών αναδιαμορφώσεων. Δείτε τι γίνεται με την TTIP, την TISA, τη ΣΕΤΑ. Προσπαθούν δηλαδή η Δύση, μια παγκόσμια οικονομική ελίτ, προσπαθεί να κάνει στρατηγικού χαρακτήρα περικύκλωση στους BRICS, στις ανερχόμενες νέες οικονομίες. Παίζονται λοιπόν τόσο μεγάλα και τέτοια ζητήματα που σαφώς και ο πολίτης δικαίως έχει αυτή την αίσθηση που έβαλες. Συμφωνώ μαζί σου και έχει και δίκιο. Όμως το στελεχειακό δυναμικό ενός πολιτικού φορέα που μάλιστα ασκεί κυβερνητικές ευθύνες είναι υποχρεωμένο να δει και πιο μακριά, να δει και πέρα από τον ορίζοντα για να καταλάβει τι γίνεται στον κόσμο και να προσδιορίσει τη στάση του. Η χώρα μας δυστυχώς είναι ένα μικρό μέγεθος. Το 2,5% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ. Αν κάποιος νομίζει ότι μπορούμε να κλείσουμε τα σύνορά μας και να καταναλώνουμε ό,τι παράγουμε, το εγχείρημα το έκανε και ο Χότζα πριν από καμία 50 χρόνια και είδαμε ποια ήταν η κατάληξη. Δηλαδή δεν μπορείς τώρα πια το μικρό εθνικό κράτος από μόνο του να ευδοκιμήσει. Κύριε Κοτσακά, μία ερώτηση όμως. Καταλαβαίνω την ανάγκη πιο μακροπρόθεσμου σχεδιασμού και ούτω καθεξής. Ωστόσο, υπό το ασφικτικό πλαίσιο του μαρτυρίου της σταγόνας, της συνεχούς διαπραγμάτευσης και αξιολόγησης, πόσο και βέβαια της προοπτικής ή του κινδύνου, αν θέλετε, ενός ξαφνικού θανάτου ανά πάσα στιγμή, πού υπάρχει χώρος για να κάνεις μακρόπνο σχεδιασμό? Κοιτάξτε, το ερώτημα σας έχει ενδιαφέρον, αλλά δεν ξέρω στα πλαίσια του χρόνου που έχουμε αν μπορώ να μπω σε αυτό το πεδίο. Δεν ξέρω πόσο ενδιαφέρον έχουν αυτά για τους τηλεθεατές, για τους χρήστες του διαδικτύου. Νομίζω ότι έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα στη χώρα μας, σήμερα υπάρχει ένα διακύβευμα. Υπάρχει ένα διακύβευμα που πρέπει να το αναδείξουμε και εμείς δεν μπορέσαμε να το αναδείξουμε και το λέω αυτοκριτικά. Με τούτα και με εκείνα, οι επιλογές που έχει και απευθύνομαι σε εκείνους τους ανθρώπους που ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ στις τρεις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις και που σήμερα δικαίως, λέω, διαμαρτύρονται. Έχουν μία επιλογή. Η άλλη επιλογή είναι νεοφιλελεύθερη συντηρητική παλινόρθωση υπό την ηγεσία του κυρίου Μητσοτάκη και όλοι αντιλαμβανόμαστε. Η άλλη επιλογή, έχουμε 20 μήνες περίπου κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και έχουμε δείγματα γραφής και προθέσεων αυτής της διακυβέρνησης. Δυστυχώς το διακύβευμα σήμερα είναι η επιλογή ανάμεσα στην νεοφιλελεύθερη παλινόρθωση και στη συνέχιση μιας πορείας που ναι είχε αδυναμίες, που ναι είχε αυτά τα χαρακτηριστικά, που όμως έχουμε δείγματα γραφής. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να σας το εκφράσω. Ένα θέμα που γνωρίζεις καλά και από την εμπειρία σου τη διαχρονική, αλλά πιστεύω ότι τώρα είναι και πιο δικτυωμένη αυτή την πρωτόγνωρη, ας την πούμε έτσι, προσπάθεια της δημοκρατικής και ριζοσπαστικής αριστεράς. 3 χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο, αυτό το κόμμα μπόρεσε να γίνει πιο ισχυρό, πιο ανοιχτό, πιο δικτυωμένο? Μήπως μετά τις εκλογές παρουσιάζονται νέα προβλήματα, μια και έχουμε την κυβερνητική εμπειρία, επειδή είσαι και στέλεχος στην πολιτική γραμματεία που είχε αυτό το βαρύ καθήκον συντονισμού με την κυβέρνηση, απλώματος της πολιτικής προσπάθειας, ποια είναι τα δικά σου συμπεράσματα? Νομίζω ότι η απήχηση του ΣΥΡΙΖΑ μέσα στην κοινωνία, μέσα στους απλούς ανθρώπους, στους εργαζόμενους, είναι ισχυρή. Η απήχηση αυτή όμως του ΣΥΡΙΖΑ στα κοινωνικά στρώματα, στην κοινωνική του αντιστοίχηση, δεν έχει σε καμία περίπτωση οργανωτική αντιστοίχηση. Και είναι προφανές ότι ένα κόμμα, ιδιαίτερα σε κυβερνητική περίοδο, πρέπει να έχει αρμούς σύνδεσης με κάθε έκφραση του μαζικού κινήματος. Και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει. Δηλαδή δεν έχουμε ισχυρά ερίσματα στην αυτοδιοίκηση, στους εργατοϋπαλληλικούς χώρους, σε κάθε μαζικό φορέα. Αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα, το οποίο δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά. Κοιτάξτε, εγώ έχω ζήσει και άλλες φορές περίοδο που το κόμμα στο οποίο ήμουν στέλεχος ήταν στην κυβέρνηση. Και ξέρω ότι η κυβερνητική περίοδος γεννά και αναπαράγει προβλήματα. Δεν μπορείς να το αποφύγεις αυτό. Η εκτίμησή μου είναι ότι εάν ο ΣΥΡΙΖΑ δεν βρισκόταν υπό το καπέλο των μνημονίων, θα μπορούσε να είχε κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Αλλά κληρονομήσαμε μια πραγματικότητα και είχαμε το δίλημα ηρωική έξοδος ή συνέχιση μιας πορείας. Τώρα, ότι
πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα ακόμα. Είναι αναντήρητο, αυταπόδεικτο, αλλά και αυτοί που μας ακούνε ας κατανοήσουν ότι εμείς μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα ακόμα. Ας έρθουν και ας πυκνώσουν τις τάξεις του κόμματος, ας έρθουν και να μας ασκήσουν κριτική, να μας κάνουν προτάσεις, επισημάνσεις, παρατηρήσεις, για να βελτιωθούμε κι εμείς. Χρειαζόμαστε δηλαδή τη δική τους συμμετοχή και τη δική τους αυτενέργεια. Μία τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε, νομίζω, για να μην σας κουράσουμε κι άλλο. Ποιες είναι οι δικλείδες, πέρα από τη συμμετοχή του κόσμου, η οποία είναι απαραίτητη, ποιες είναι οι δικλείδες ασφαλείας εκείνες, οι οποίες και από την προηγούμενη εμπειρία σας και σε άλλους χώρους θα εξασφαλίσουν α, την εύρυθμη και β, την διαφανή λειτουργία. Το να παραμείνει δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ το κόμμα το οποίο με όποιες μεταβολές ξεκίνησε να είναι. Ξέρετε, βάζετε το γενεσιουργό ερώτημα, να το βάλω εγώ διαφορετικά και με συγχωρείτε για το λογοπαίγνιο που θα κάνω. Μπορεί δικαιούται πρέπει ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να διεκδικήσει να αναλάβει κυβερνητικές ευθύνες? Σε αυτό το ερώτημα απαντήσαμε πριν από το 12 ότι ναι, μπορεί και πρέπει. Το επιδιώξαμε και το επιτύχαμε. Το δεύτερο ερώτημα που ανακύπτει είναι, μπορεί ένα κόμμα της ριζοσπαστικής αριστεράς να ασκεί διακυβέρνηση επί Μακρόν χωρίς να χάσει τα ριζοσπαστικά του χαρακτηριστικά? Είναι ένα δύσκολο ζήτημα. Αυτό είναι το ζήτημα. Και εγώ δεν επαφίεμαι ποτέ σε φωτισμένες ηγεσίες και πρωτοπορίες, όποιες και αν είναι αυτές. Γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι η μόνη απάντηση είναι νέες μορφές δημοκρατικής συμμετοχικής οργάνωσης. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Λίγο πιο δυνατά θα μας το πείτε, ναι, το παράδειγμα. Είναι ζωντανό το πρόγραμμα. Είναι πολύ λογικό να υπάρχουν τέτοια θέματα. Ζητάμε την κατανόησή σας. Υπάρχει ένα κρατήδιο, ένα ομοσπονδιακό κρατήδιο. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Κερμπάλα, νομίζω λέγεται κάπως έτσι, στην Ινδία. Mm-hmm. Η Ινδία είναι μια δεξιά καπιταλιστική χώρα. Αλλά αυτό το κρατήδιο έχει κομμουνιστική κυβέρνηση εδώ και καμία εικοσαετία. Mm-hmm. Πληθυσμιακά και σαν έκταση είναι πολύ πιο μεγάλο από τη χώρα μας. Γιατί έχει άραγε αριστερή κυβέρνηση? Γιατί κάποιοι φωτισμένοι άνθρωποι εκεί πέρα ενεργοποίησαν το λαό και συμμετέχει. Συμμετέχει καθημερινά και διαρκώς σε λαϊκές επιτροπές βάσης. Mm-hmm. Τώρα θα μου πεις γιατί δεν το κάνετε εδώ. Γιατί εδώ οι καπιταλιστικές συνθήκες, το ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι γεωστρατηγικές ισορροπίες ή ανισορροπίες της περιοχής λειτουργούν περιοριστικά. Μάλιστα. Θα βγάλουμε λοιπόν ένα συμπέρασμα και με τη λήξη των εργασιών για να δούμε τη συνέχεια της προσπάθειας του ΣΥΡΙΖΑ με τη δική σας συμβολή και όλων των συνέδρων. Ευχαριστούμε τον Αντώνη τον Κοτσακά που ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Μισό να σταματήσει να ορίεται. Βάλτε το άλλο. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Συνεχίζουμε τις συζητήσεις μας με εξαιρετικούς προσκεκλημένους από τους συνέδρους και εν προκειμένου με τον σύντροφο τον Μπαλτά που είναι και σύνεδρος και υπουργός.
και βέβαια σε ένα κρίσιμο τομέα από τους πιο καθοριστικούς για την ταυτότητα της αριστεράς, Υπουργέ μας, στον τομέα του πολιτισμού. Και μια και η σημερινή μέρα μας έφερε μια δυσάρεστη είδηση, παρότι πλήρης ημερών χάσαμε τον μεγάλο δημιουργό και νομπελίστα Ντάριο Φο, θα ήθελα με την εμπειρία σου αλλά και με την καθηγητική σου διαδρομή να μας πεις δύο κουβέντες και για τον Ντάριο Φο αλλά και για τον πολιτισμό που αφήνει πίσω ο ίδιος και γενικά η δικιά μας προσπάθεια. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά ήταν λίγο σοκ. Το έμαθα το πρωί εν μέσω μια συνέντευξη τύπου και είναι κάτι σαν προσωπική απώλεια. Ο Ντάριο Φο ήταν ένας δημιουργός από τους πιο έτσι, πώς να το πω, πρωτότυπους, δημιουργικούς, ανατρεπτικούς, από τους ανθρώπους που μετέφεραν ζωή προς πάσα κατεύθυνση. Και άρα ένας άνθρωπος που μεταφέρει ζωή προς πάσα κατεύθυνση, το να μαθαίνεις ότι πεθαίνει, έστω πλήρες ημερών, είναι ένα θέμα το οποίο κάτι σου κάνει. Τον ευχαριστούμε έστω και τώρα για τη συνδρομή του, τα δύσκολα χρόνια της δικτατορίας, όλα αυτά τα χρόνια που και με το έργο του και με τη δημόσιο λόγο του βοηθούσε τις αξίες που προσπαθούμε να υπηρετήσουμε. Να πάρω εγώ το λόγο, θα σας πάω σε πιο κομματικά πράγματα τώρα. Και η Μίνα και εγώ προερχόμαστε από μία γενιά που αποτελούσατε την βασική ιδεολογική καθοδήγηση στην ριζοσπαστική αριστερά, στο δικό μας χώρο. Θεωρείτε ότι το πάει καλά ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση και τι να ελπίζουμε για την επόμενη μέρα του συνεδρίου, την επαύριο, από Δευτέρα? Η ερώτηση φαίνεται εύκολη αν απαντήσεις, ας πούμε, τα καθιερωμένα. Αλλά νομίζω είναι μια ερώτηση που έχει πολύ βάθος. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει από πολλά χρόνια πίσω και οικοδομεί σιγά σιγά μια ταυτότητα που έχει διακριτά χαρακτηριστικά. Από εκεί και πέρα το πώς περνάνε αυτές οι ιδέες, αυτές οι αξίες, αυτές οι πρακτικές από γενιά σε γενιά είναι ανοιχτό το ερώτημα. Και εκεί δεν τα έχουμε καταφέρει, πιστεύω, όσο καλά θα έπρεπε, στη διαδικασία της διαδοχής αυτών των γενιών. Προσπαθούμε να κάνουμε βήματα, αλλά δεν θα έλεγα ότι, ας το πούμε, οφείλουμε να είμαστε απολύτως ικανοποιημένοι ως προς αυτό. Μίνα, ο λόγος, σε σένα. Μιλήσατε για τη διαδοχή στις γενιές και εγώ αυτό που ήθελα να ρωτήσω είναι, κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που μπορεί να δώσει σήμερα ελπίδα στη νέα γενιά και στους νέους ανθρώπους? Στη δύσκολη στιγμή που βρισκόμαστε, η ελπίδα είναι βασικό ζητούμενο συστατικό της ζωής μας τελικά. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να λύσουμε αυτή τη στιγμή τα πολύ σκληρά υλικά θέματα που απασχολούν και τους νέους και όλη την κοινωνία, αλλά τουλάχιστον σε επίπεδο ελπίδας κάτι μπορούμε να προσφέρουμε. Ελπίδα εμπροκειμένως σημαίνει κάτι που είναι συναρτημένο με τους αγώνες τους δικούς μας και κάτι που είναι συναρτημένο με την αντιστροφή κάποιου πράγματος που χαρακτηρίζει την αριστερά και ολόκληρη την κοινωνία, που είναι η διαδικασία της ανάθεσης. Δηλαδή, δεν πρέπει να περιμένουμε κανείς από την κυβέρνηση να λύσει τα προβλήματα, δεν πρέπει απλώς να εκφράζουμε αιτήματα ή παράπονα ή κριτικές, που νόμιμα κι αυτά, αλλά να προσπαθούμε την πραγματική μας δουλειά να οικοδομούμε προϋποθέσεις μόνοι μας. Και στο βαθμό που τις οικοδομούμε μόνοι μας στον χώρο της δουλειάς μας ο καθένας, πιέζουμε επί της ουσίας πολύ περισσότερο και πολύ πιο αποτελεσματικά. Ωστόσο, αυτό το οποίο λέτε απαιτεί μια αλλαγή νοοτροπίας. Απαιτεί αλλαγή νοοτροπίας τόσο στα κάτω, σε επίπεδο πολιτών, αλλά και σε επίπεδο ηγεσίας πολιτικών. Πόσο εύκολο είναι ο ΣΥΡΙΖΑ να βυθιστεί σε αυτή την λούμπα, σε εισαγωγικά, του να κυβερνήσει και να ασκήσει την όποια εξουσία του με τον τρόπο που το έκαναν οι προηγούμενοι? Και αν το κάνει αυτό, δεν θα είναι καταστροφικό? Συμφωνώ απολύτως. Και νομίζω ένα από τα βασικά ερωτήματα, διακυβεύματα έτσι με την επίσημη λέξη του συνεδρίου, είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή ένα κόμμα, το οποίο όταν λέμε πάλι την στερεότυπη σχεδόν φράση να γιωθεί στην κοινωνία, τουλάχιστον στο δικό μου μυαλό είναι ότι η οργάνωση του κόμματος στον χώρο δουλειάς ή στον χώρο της κατοικίας ή στο γειτονιά
δεν κοιτάει προς την κυβέρνηση πρώτα απ' όλα. Κοιτάει προς τη γειτονιά, κοιτάει προς τον κόσμο γύρω του, κοιτάει σε αυτούς που δεν ενταγμένοι στο Α ή στο Β κόμμα ή παράταξη, αλλά στον πλατή κόσμο που αφορά το πρόβλημα. Αν καταφέρει η οργάνωση του ΣΥΡΙΖΑ στο χώρο ευθύνης της να αναδείξει το πραγματικό πρόβλημα και να οργανώσει τον κόσμο ανεξαρτήτως κομματικών στενών εντάξεων σε σχέση με αυτό το πρόβλημα, τότε σπρώχνει και την κυβέρνηση και όλη την κοινωνία προς τα μπρος. Ήθελα να ρωτήσω, ένα από τα βασικά διακυβεύματα τα προηγούμενα χρόνια για το ΣΥΡΙΖΑ και σε όλα τα συνέδρια ήταν το πώς αποκτάς, το πώς κατακτάς αυτή τη δυνατότητα να είσαι εξωστρεφής. Αυτό που είπατε κι εσείς, να έχεις τα μάτια ανοιχτά προς τη γειτονιά. Παρ' όλα αυτά, μια συχνή κριτική που γίνεται και προσυνεδριακά, αλλά και γενικώς από τον οργανωμένο κόσμο του κόμματος, είναι ότι αυτή την εξωστρέφεια δεν έχουμε καταφέρει να την πετύχουμε. Τι είναι αυτό, κατά τη γνώμη σας, που τα προηγούμενα χρόνια μας στέρισε αυτή τη δυνατότητα και τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ποιο θα ήταν το κλειδί σε πολλά εισαγωγικά για να καταφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει ένα εξωστρεφές και μαζικό κόμμα? Είναι μια συνήθεια, ας το πούμε έτσι, πιστεύω βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία, συναρτημένη με τις δομές, τις κρατικές και τις άλλες, ο καθένας να είναι λίγο πολύ στο χώρο του και να περιμένει από κάποια αρχή να του λύσει το πρόβλημα και οι διεκδικήσεις του να είναι πάντοτε σε σχέση με αυτή την αρχή στενά. Δεν έχουμε μάθει ως κοινωνία να απλωνόμαστε στα προβλήματα και να τα διεκδικούμε με τον τρόπο που σε άλλες κοινωνίες το κάνουν. Εμείς είμαστε, θα το έλεγα έτσι, με κάποια έννοια υπερπολιτικοποιημένη κοινωνία. Δηλαδή πάει όλο μέσα από το κόμμα, μέσα από τις παρατάξεις που φτιάχνουν τα κόμματα, μέσα από εκλογές, τα συνδικάτα, στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις εθνικές εκλογές. Και δεν υπάρχει εκείνο το άνοιγμα ότι μπορείς να αντιμετωπίσεις προβλήματα και να λύσεις προβλήματα χωρίς να περνάς υποχρεωτικά από έναν κομματικό διάβλο. Σαν ελληνική κοινωνία να είναι οργανωμένη σε φέτες, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αυτές οι φέτες να κλονίζονται όπως τώρα, αλλά παρόλα αυτά να έχουμε τη συνήθεια όλοι να ξαναεντασσόμαστε στις φέτες αυτές. Πρέπει αυτό να σπάσει και αυτή είναι η εξωστρέφεια. Τελευταία ερώτηση. Είναι κρίμα να μην αφού σας έχουμε εδώ, να μην αναφερθούμε και λίγο στο δικό σας χαρτοφυλάκιο. Είναι γενικό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ βασική ερώτηση για την περίοδο που διανύουμε. Σε περιόδους κρίσης υπάρχει, αντιλαμβάνεται ο κόσμος τον πολιτισμό ως διέξοδο και αν είναι σε ποιο βαθμό και τι μπορεί να κάνει η πολιτεία ώστε ο πολιτισμός να πάρει το ρόλο που του πρέπει? Είναι κέρια ερώτηση, γιατί η εικόνα που έχω είναι πιο σκληρά προς την κατεύθυνση που λες. Δηλαδή, είναι σαν αυτή την εποχή, την περίοδο της κρίσης, η Ελλάδα να ζει ταυτόχρονα μιας μορφής πολιτισμική αναγέννηση. Μικρές ομάδες παντού, άνθρωποι ασχολούνται με τέχνη, γεμίζεται επίδαυρος, γεμίζουν όλα. Ο κόσμος θέλει να πάει, να ακούσει, να δει, να μετάσχει. Και αυτό είναι συναρτημένο με την ελπίδα που λέγαμε προηγουμένως. Σαν η τέχνη σήμερα να δίνει αυτή την ανάσα, αυτή την ελπίδα ότι κάτι μπορούμε να πετύχουμε. Η δυσκολία σε αυτό είναι ότι θεσμικά και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε, το Υπουργείο Πολιτισμού δεν είναι οργανωμένο καθόλου με αυτό το μέλημα. Σε ό,τι αφορά το σύγχρονο πολιτισμό, το Υπουργείο είναι οργανωμένο σε σχέση με τους εποπτευόμενες φορείς, που είναι μεγάλη φορεί, η Λυρική, το Εθνικό κτλ. Και δεν υπάρχουν μέσα να βοηθηθούν αυτές οι προσπάθειες. Προσπαθούμε να βρούμε τρόπους, βρίσκοντας χώρους και παραχωρώντας τους, κάνοντας μικρές κινήσεις, γιατί προφανώς λεφτά δεν υπάρχουν, ώστε τουλάχιστον να υπάρχει αναγνώριση ότι αυτή η δουλειά τη θεωρούμε σημαντική, ότι οι νέοι άνθρωποι μπορούν να συνεχίσουν να την κάνουν, να βρουν τρόπους, ψάχνουμε, να εκφραστούν, να αναγνωριστούν στην τηλεόραση, σε μια ειδική εκπομπή κτλ. Με τα στούντιά της ενδεχομένως και αυτά, ώστε όλη αυτή η κίνηση να αρχίσει να δείχνει τι πραγματικά είναι. Ας ελπίσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Επανερχόμαστε με πλήρες πρόγραμμα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως.
Καλησπέρα και πάλι από το ΤΑΙΚ Βοντό, από όπου η διαδικτυακή τηλεόραση της Αυγής σας στέλνει τον παλμό του Δευτέρου Συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κοντά μας ένα μέλος από τις ξένες αντιπροσωπείες που έχουν έρθει, οι οποίες είναι πάρα πολλές σε αυτό το συνέδριο. Κοντά μας λοιπόν ο κύριος Μάρκο Ρεβέλη, διανοούμενος της αριστεράς, προερχόμενος από την Ιταλία και ιδρυτικό στέλεχος της Άλλης Ευρώπης με τον Τσίπρα, της λίστας δηλαδή, η οποία στις προηγούμενες ευρωεκλογές του 2014 είχε στηρίξει αυτό το διαφορετικό όραμα που έχουμε για την Ευρώπη. Αφού τον καλωσορίσουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον Αργύρη Παναγόπουλο, πολύ καλό συνάδελφο, ο οποίος θα εκτελέσει χρέη μεταφραστή και θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε αυτό που έχουμε να κάνουμε. Να ρωτήσουμε, πού πάει η Ευρώπη? Υπάρχει περίπτωση η αριστερά να αλλάξει τελικά το συσχετισμό? Alla fine del 2013 in Italia decidemmo di presentare alle europee una lista che si chiamava L'altra Europa con Tsipras. Όταν στα τέλη του 2013 αποφασίσαμε να παρουσιάσουμε στην Ιταλία ένα ψηφοδέλτιο με το όνομα Η Άλλη Ευρώπη με τον Τσίπρα. Avevamo molto chiara l'idea che la battaglia principale si giocava sul continente europeo. Είχαμε ξεκάθαρη την αντίληψη ότι η βασική μάχη θα έπρεπε να δοθεί στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. E che cambiare l'Europa era la condizione per salvare i nostri paesi. Και ότι για να αλλάξουμε την Ευρώπη ήταν η απαραίτητη συνθήκη για να μπορέσουμε να σώσουμε τις χώρες μας. Sapevamo perfettamente che l'impresa era difficile. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η επιχείρηση αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Sapevamo che l'Europa è dominata dal dogma neoliberista e dall'ossessione dell'austerità. Ξέραμε πάρα πολύ καλά ότι η Ευρώπη κυριαρχείται από το δόγμα του νεοελευθερισμού και την, την λιτότητα. E però quella era la battaglia da giocare e abbiamo incominciato a giocarla. Αυτή όμως ήταν η μάχη που έπρεπε να δώσουμε και ξεκινήσαμε να τη δίνουμε. La vittoria in Grecia di Syriza e il governo di Alexis Tsipras ci hanno detto che si poteva fare. Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα και ο σχηματισμός της ελληνικής κυβέρνησης με τον Αλέξη Τσίπρα μας έδειξε ότι πραγματικά μπορούμε να το κάνουμε και να το καταφέρουμε. Και si poteva aprire una breccia nel muro della austerità. Ότι μπορούσαμε να ανοίξουμε μια ρογμή στον τοίχο της λιτότητας. L'Europa ha resistito a questa sfida, ha resistito anche in modo disumano, diciamolo chiaramente. Η Ευρώπη άντεξε την πρόκληση αυτή και μπορούμε να το πούμε και ξεκάθαρα και με απάνθρωπο τρόπο. Il luglio del 2015 è stata una vergogna in Europa, per l'Europa. Τον Ιούλιο του 2015 ζήσαμε μια ντροπή για την Ευρώπη, μια ντροπή της Ευρώπης. E però siamo convinti che la ferita più grave non l'ha subita la Grecia. Ma είμαστε σίγουροι ότι το πιο μεγάλο τραύμα δεν το υπέστη η Ελλάδα. L'ha subita l'Europa stessa. Ma το υπέστη η ίδια η Ευρώπη. Che ha dimostrato di aver tradito le proprie ragioni ideali. Που απέδειξε ότι πρόδωσε τις ιδανικές και ιδεαλιστικές αρχές της. Fortunatamente la Grecia è ancora sul campo di battaglia. Ευτυχώς η Ελλάδα είναι ακόμα στο πεδίο της μάχης. Continua a prendere iniziative forti. Συνεχίζει να παίρνει ισχυρές πρωτοβουλίες. La riunione delle sinistre mediterranee è stato un passo fondamentale a nostro parere. Η συνάντηση των αριστερών δυνάμεων, των αριστερών κυβερνήσεων στην Αθήνα υπήρξε ένα σημαντικό γεγονός. E noi crediamo che se accanto alla Grecia scenderanno in campo, εάν δίπλα στην Ελλάδα κατεβούν στην μάχη altri governi di sinistra, και άλλες αριστερές κυβερνήσεις, e gli equilibri cominciano a cambiare, θα αρχίσουν να αλλάζουν οι ισορροπίες. Quella breccia si aprirà, e αυτό το ρήγμα θα ανοίξει ακόμα περαιτέρω, e l'Europa potrà salvarsi, και η Ευρώπη θα σωθεί, dalla dissoluzione che rischia oggi, από την διάλυση που κινδυνεύει σήμερα. Άλλη μία και τελευταία ερώτηση. Θεωρεί ότι υπάρχει πράγματι προοπτική στο τέλος του τούνελ για μία αλλαγή συσχετισμών την ώρα που έχουμε ένα Brexit, την ώρα που βλέπουμε μία εντυπωσιακή άνοδο των ακροδεξιών δυνάμεων, υπάρχει πεδίο δράσης για την αριστερά?
campo di azione per la sinistra. Io sono convinto che solo la sinistra può salvare l'Europa da se stessa. Εγώ είμαι πεπισμένος ότι μόνο η αριστερά μπορεί να σώσει την Ευρώπη από τον ίδιο της τον εαυτό. Solo una proposta forte di sinistra può contrastare i populismi di destra imbarbariti che stanno dilagando in alcuni paesi. Μόνο μια ισχυρή πρόταση αριστεράς μπορεί να αντιπαρατεθεί στον εκβαρβαρισμό πολλών δεξιών δυνάμεων που βλέπουμε και λαϊκιστικών δυνάμεων που βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη. La Brexit è una gigantesca sconfitta dell'establishment europeo e dell'oligarchia che guida l'Europa. Το Brexit ήταν μια μεγάλη ήττα του ευρωπαϊκού κατεστημένου και της ολιγαρχίας που κυριαρχεί. E quindi io non sono pessimista sulle possibilità, vedendo quello che succede in Grecia. Εγώ βλέποντας και αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα, δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος για τις δυνατότητες που έχουμε να αντιστρέψουμε το κλίμα και τις ισορροπίες. Μάλιστα. Μας τα είπε λίγο. Okay. Παραμένει ωστόσο αισιόδοξος ότι στο τέλος... Σίγουρα οτιμίστε και παραμένει αφού να αφήνει μόνο προσωτήτα. Να ξέρω για να αφήνει και η Γκρέτσια πρέπει να σουτσέσουν. Beh, se la Grecia non riesce nella sua impresa, εάν η Ελλάδα δεν τα καταφέρει στην πρόκλησή της, che un'impresa europea, non solo και είναι μια ευρωπαϊκή πρόκληση αυτή της χώρας, non ci sarà speranza per nessun altro. Δεν θα υπάρχει ελπίδα για κανέναν άλλο. Ενδιαφέρουσα άποψη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ραβέλη. Μείνετε μαζί μας. Συνεχίζουμε με ένα πλούσιο πρόγραμμα και με πολλές ξένες αντιπροσωπείες. Ευχαριστούμε. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα και πάλι από το Taekwondo και το δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε κοντά μας έναν αυστριακό τεχνοκράτη, θα έλεγε κανείς. Μιλάμε για τον Walter Bayer, πολιτικό συντονιστή του δικτύου Transform Europe, που επιχειρεί να
προσφέρει να παρουσιάσει μια άλλη εναλλακτική για την Ευρώπη. Θα εκτελώ και χρέη μεταφράστριας, οπότε ξεκινάμε με την πρώτη ερώτηση. Κύριε Μπάιερ, θεωρείτε ότι υπάρχει πράγματι εναλλακτική σε αυτήν την Ευρώπη? Do you really think that there is an alternative in this Europe of far right and Brexit? And... Yes, we are actually in a very dramatic situation in Europe, that is true. You have on the one side the people who want to continue with austerity policies, which has brought Europe on the verge of failing. Mm-hmm. And then you have on the other side the far right, the nationalist right, which is xenophobic, which is homophobic, which is authoritarian. Mm-hmm. Πράγματι μας λέει ότι είναι πολύ δραματική η κατάσταση. Από τη μία έχουμε μία Ευρώπη η οποία επιμένει και είναι στοχοπροσιλωμένη στην λιτότητα και από την άλλη μία Ευρώπη ακροδεξιά, ξενοφοβική, εχθρική απέναντι στον κόσμο. And this far right actually has driven Europe once in a catastrophe, and we must prevent it from doing it another time. And I believe that the left here has a huge, huge historic responsibility. Mm-hmm. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η ακροδεξιά έχει ήδη καταστρέψει την Ευρώπη μία φορά και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αποτρέψουμε. Μάλιστα τονίζει ότι αυτή είναι μία τεράστια ιστορική, ιστορική υποχρέωση της αριστεράς σήμερα. And I believe that there is an alternative to both wrong ways, which is the alternative of social justice, of democracy, of respecting the right of national self-determination of people, and of democratizing the European Union and the European institutions. Πιστεύει πως σε αυτές τις δύο πολύ κακές επιλογές υπάρχει μία τρίτη απέναντι σε αυτές. Υπάρχει η Ευρώπη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, της εθνικής αυτοδιάθεσης και του δικαιώματος ο κόσμος να αποφασίζει ο ίδιος για τον εαυτό του. What is the outcome of austerity politics since more than one decade? Mass unemployment, not only in one country, in many of them, social insecurity, precarization of lives, and less democracy. And this must be stopped for the sake of the well-being of the European people. Ποια είναι, αναρωτιέται, τα αποτελέσματα αυτής της Ευρώπης, της λιτότητας? Δεν είναι άλλα από την ανεργία, από την επισφάλεια και από την λιγότερη δημοκρατία. Και επισημαίνει ότι αυτό πρέπει να σταματήσει τώρα, αν θέλουμε να αλλάξουμε και να κάνουμε την Ευρώπη καλύτερη. Political ideas are on the table. Alternatives exist. It is actually a question of the political will and the political balance of powers in order to implement them. Τονίζει ότι υπάρχουν και πολιτικές ιδέες και εναλλακτικές και είναι στα χέρια, είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης στα χέρια της εκάστοτε εξουσίας να τις επιβάλλει και να τις φέρει εις πέρας. And creating this balance of power through strengthening itself and at the same time creating broad alliances. This is the job and this is the responsibility of the left. Καταλήγει λέγοντας ότι η ευθύνη της αριστεράς είναι να αλλάξει το συσχετισμό δυνάμεων, να δημιουργήσει εκείνες τις συμμαχίες που τελικά θα αλλάξουν την Ευρώπη. Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Thank you for having me. Thank you for being here. Thank you very much. Ευχαριστώ. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως.
Ελληνία υπέστη το κούρεμα των καταθέσεων και ένα μνημόνιο σκληρή λιτότητας, ιδιωτικοποιήσεων και πληστηριασμών. Το αποτέλεσμα είναι η Κύπρος να έχει την πανευρωπαϊκή πρωτιά στην αύξηση της εισοδηματικής ανισότητας και στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το ΑΚΕΛ και ολόκληρο το λαϊκό κίνημα της Κύπρου αντιστέκονται με όλες τους τις δυνάμεις σε αυτή την πολιτική μέσα και έξω από τη Βουλή. Παράλληλα, το ΑΚΕΛ έχει στραμμένο το βλέμμα του στην υπόθεση του αντικατοχικού αγώνα του κυπριακού λαού για απελευθέρωση και επανένωση του νησιού μας. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση, άποψη, πολιτισμός, αλληλεγγύη. Η Αυγή, η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα σας. Είναι μαζί μας η Ευρωβουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ Κωνσταντίνα Κούνεβα για να μιλήσουμε για το πώς βλέπει η Ευρώπη το συνέδριο αυτό του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και για να μας μιλήσει και για άλλα ζητήματα της ευρωπαϊκής πραγματικότητας αυτή τη στιγμή και της ευρωπαϊκής αριστεράς ειδικότερα. Κυρία Κούνεβα, θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε αυτό ακριβώς το οποίο είπα στην αρχή. Πώς βλέπει η Ευρώπη και η ευρωπαϊκή αριστερά αυτό το συνέδριο σήμερα του ΣΥΡΙΖΑ? Το γνωρίζουν καταρχήν? Ναι, βεβαίως ξέρουν ότι έχουμε το συνέδριο. Βέβαια, όλοι περιμένουν να δουν τα θέματα τα οποία τα βάζει σαν στόχος ΣΥΡΙΖΑ στο συνέδριο και, και το προγραμματισμό γενικά. Τώρα, από αυτά που παρατήρησα τις προηγούμενες εβδομάδες, όταν ήρθαν από το Υπουργείο Εργασίας να μας ενημερώσουν, είναι ότι δεν έχουμε πολύ καλή ενημέρωση για αυτά που συμβαίνουν εδώ. Αυτό σημαίνει ότι μετά το συνέδριο πρέπει να γίνει μια ενημέρωση για το προγραμματισμό και το στόχο που έχουν βάλει από το συνέδριο όλοι οι συνάδελφοι και πώς λέγουμε, όχι, οι συνέδροι, ναι, έτσι ώστε όταν τα κοινωνία συζητήσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο να είναι καλά ενημερωμένοι. Το άλλο ότι έχουμε μπροστά μας αυτό το κενό που θέλουμε ό,τι κάνει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ εδώ, να το ματαίνουμε έγκαιρα πάνω. Και οι προτάσεις και ολοκληρωμένη εργασία. Γιατί αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει πάνω. Και έμειναν έπληκτοι ότι ΣΥΡΙΖΑ σαν κυβέρνηση, σαν μια πρώτη αριστερή κυβέρνηση στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει καταφέρει αρκετά πράγματα. Δηλαδή πολύ ευχαριστημένοι και ζήτησαν αναλυτική ενημέρωση για όσα έχει κάνει σαν κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Κυρία Κούνεβα, έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και ως συνδικαλίστρια παλαιότερα με το ζήτημα των εργασιακών κατακτήσεων, δικαιωμάτων και διεκδικήσεων. Θεωρείτε ότι υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση των εργασιακών στην Ευρώπη όπως είναι σήμερα και αν ναι, τι πρέπει να κάνουμε? Ξεκινάνε οι τελευταίες μέρες να λένε ότι έχουμε πάρει μάθημα από το έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση της Αγγλίας. Αυτό ακόμα είναι μια φράση εμένα. Δράση από δεν το έχω Brexit. Δει. Από το Brexit, ναι. Δράση ακόμα δεν έχω δει. Προτάσεις λίγο-λίγο δημιουργούνται. Πιστεύω ότι πρέπει να έχουν πάρει το μάθημα και πρέπει να έχουν να κάνουμε προτάσεις και κινήσεις έτσι ώστε να ξαναγυρίσουμε τις ολικές συμβάσεις και στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, εκεί που έχουν καταργηθεί, να δουλέψουμε να υπάρχει εργασία στην Ευρώπη, να ξαναγυρίσουμε τις παραγωγές στην Ευρώπη και να υπάρχει μια μεγαλύτερη κοινωνική στήριξη. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι οι γυναίκες βιώνουν μεγαλύτερο πρόβλημα μετά από και στην Ελλάδα αλλά και στην ευρύτερη Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βιώνουν περισσότερο, πιο έντονα τα προβλήματα και τις συνέπειες της κρίσης? Βεβαίως, τώρα δεν θυμάμαι αριθμούς. Υπάρχει μελέτη και το αναδεικνύει αυτό. Οι γυναίκες βιώνουν πολύ πιο δύσκολα
δύσκολα αυτές οι συνθήκες κρίσης στην Ευρώπη. Το ένα ότι οι μικροί είναι αρκετά μικρότεροι, mm-hmm. το άλλο ότι έχουν ευθύνες πάρα πολλές γυναίκες για τα παιδιά τους, είναι μονογονικές οικογένειες και οι χωρισμένοι. Επίσης, υπάρχει το φαινόμενο που ξεκινάνε και χάνουν πολλές θέσεις εργασίας που ήταν γυναικές θέσεις εργασίας mm-hmm. και μπαίνουν σε αυτές τι ήταν πιο εύκολες θέσεις εργασίας, ρομπότ και ψηφιοποίηση. Μπαίνει το... Ναι, ψηφιοποίηση στην εργασία. Να σας ευχαριστήσουμε. Νομίζω μας καλύψετε. Είναι πολλά αυτά που έχετε να κάνετε ούτως ή άλλως στο Ευρωκοινοβούλιο. Να μην σας κουράσουμε άλλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μείνετε μαζί μας. Ήταν η Κωνσταντίνα Κούνεβα μαζί μας. Άρτια φιχτήσα από τις Βρυξέλλες. Συνεχίζουμε. Μένετε κοντά μας. Τα λέμε σε λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Και στα προβλήματα που έθεσε αυτή τη χώρα ο εμφύλιος. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα πλαίσιο το οποίο δεν μας πάει πουθενά. Κοινή διαπίστωση πολλών και πολλών ανθρώπων οι οποίοι συμπορεύονται με το ΣΥΡΙΖΑ ή αγωνίζονται με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι αν κάτι πρέπει να κάνουμε κυρίως από εδώ και πέρα είναι πρώτα απ' όλα να ξαναδούμε τις θέσεις μας, να ξαναδούμε πού στεκόμαστε και τι λύσεις έχουμε να προτείνουμε. Νομίζω ότι το πρώτο και κύριο πράγμα που πρέπει να κάνουμε όλοι είναι αυτό. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός και είναι αλήθεια, και για να χρησιμοποιήσω την ορολογία της αριστεράς, ο αστικός κόσμος μέσα στην κρίση έχασε τον έλεγχο της χώρας. Αυτό είναι ένα γεγονός. Η αριστερά ανέβηκε στην εξουσία κυρίως γι' αυτό. Γιατί τα αστικά, τα παραδοσιακά κόμματα δεν μπόρεσαν να τη διαχειριστούν και να απαντήσουν σε αυτό. Από όπου και αν στέκεται κανείς, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι τεράστιο, δεν είναι ούτε η ώρα, ούτε η θέση να ανοίξω εγώ την κουβέντα γι' αυτό. Υπάρχει όμως ένα πράγμα στο οποίο νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι, ότι μετά από αυτό το πολύ πολύ σημαντικό, το κέριο γεγονός, όλοι οφείλουμε να ξαναδούμε, όπου και αν στέκεται ο καθένας, το έχει του, τις θέσεις του, τις αναλύσεις του, τις προοπτικές και τις πολιτικές του. Να αξιολογήσει αυτά που έλεγε και αυτά που πίστευε, μα κυρίως με το βλέμμα στο μέλλον. Νομίζω ότι αυτή είναι μια δύσκολη διαδρομή, αλλά νομίζω ότι... Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Να είμαστε πάλι εδώ, στο ΤΑΙΚ ΒΟΝΤΟ, από την διαδικτυακή τηλεόραση της Αυγής, την οποία μπορείτε να τη βρείτε μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της Αυγής προφανώς. Έχουμε κοντά μας τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή προφανώς, κύριο Σοκράτη Φάμελο. Καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Θα τον ανακρίνουμε λίγο για το τι να περιμένουμε από το συνέδριο. Λοιπόν, ξεκινάω. Συνέδριο, η επόμενη μέρα. Τι κόμμα θέλουμε? Συνέδριο, η μεγάλη μέρα της αριστεράς. Γιατί για τους αριστερούς έχει γραφτεί στο DNA τους και το ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι η δημοκρατία είναι η βάση του κόμματος, η γνώμη των μελών είναι η ουσία της συντροφικής διαδικασίας, της πορείας προς μια πιο δίκαιη κοινωνία. Πρώτα απ' όλα μέσα από το κόμμα ξεκινάνε οι μεγάλες αλλαγές και το συνέδριο είναι η μεγαλύτερη δημοκρατική στιγμή για ένα αριστερό κόμμα και νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τιμώντας τον εαυτό του έχει κάνει και εδώ την ανατροπή.
Τα περισσότερα αστικά κόμματα δεν κάνανε τόσο γρήγορα συνέδρια όταν είχαν την κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ στην τριετία είναι απολύτως συνεπής. Τηρεί, αν θέλετε, το δημοκρατικό χάρτη της αριστεράς. Έχουμε 3 χρόνια μετά το πρώτο συνέδριο το δεύτερο. Και μάλιστα παρότι είναι πολύ δύσκολη συγκυρία, παρότι υπάρχει δεύτερη αξιολόγηση, παρότι υπάρχουν πολύ σημαντικά δημοκρατικά διακυβεύματα στην ελληνική κοινωνία, οι οργανώσεις επέλεξαν μια διαδικασία όλο το καλοκαίρι και είναι σήμερα εδώ όλοι οι σύντροφοι για να αποφασίσουν και να συμβάλλουν. Τι Ευρώπη θέλουμε, τι σημαίνει αριστερά στη διακυβέρνηση σε ένα ασφικτικό πλαίσιο όπως καθορίζουν οι κανόνες αυτή τη στιγμή τη σύμβαση που έχει η χώρα μας με τους δανειστές, πώς βγαίνουμε από την κρίση με την κοινωνία όρθια, αλλά και τι κόμμα χρειαζόμαστε για να πετύχουμε όλα αυτά μαζί. Γιατί το καθένα από αυτά είναι σημαντικό εξίσου, αλλά όλα αυτά χρειάζονται ένα δυνατό κόμμα. Κύριε Φάμελε, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Είπατε μόλις το ότι είναι σημαντικό να δούμε τι κόμμα χρειαζόμαστε. Και στην αρχή της απάντησής σας μας είπατε ότι μέσα από το κόμμα ξεκινάνε οι μεγάλες αλλαγές. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι μεγάλες αλλαγές σε πολιτικό αλλά και καταστατικό επίπεδο που θα επιφέρει αυτό το συνέδριο και θα μπορέσουν να δυναμώσουν το ΣΥΡΙΖΑ? Αν τα πάρουμε, αν θέλετε, με βάση τα πολύ μεγάλα ερωτήματα τα οποία έχουν τεθεί μπροστά μας, η πρώτη μεγάλη πολιτική συζήτηση έχει να κάνει με το ποιο πρέπει να είναι το πολιτικό μέλλον της Ευρώπης και ποιος πρέπει να είναι ο άξονας των συμμαχιών σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που λέμε Ευρώπη των πολιτών. Είναι προφανές ότι σήμερα η Ευρώπη των αριθμών, η Ευρώπη των τραπεζών δεν είναι αυτή που μας αντιστοιχεί. Εμείς λοιπόν στο πολιτικό επίπεδο θα πρέπει να συμβάλλουμε στη διατύπωση ενός νέου οράματος της Ευρώπης των πολιτών, της Ευρώπης των πολιτευτικών ιδεών, της Ευρώπης της δημοκρατίας. Και για να το πετύχεις αυτό θα πρέπει προφανώς διατυπώσεις και τον πολιτικό άξονα συμμαχιών. Με ποιους, θα έλεγα πρώτα απ' όλα στο κοινωνικό επίπεδο όλων των ευρωπαϊκών χωρών, για ποιους, που είναι η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών στην Ευρώπη που ωφελούνται από μια τέτοια αλλαγή, αλλά και στο πολιτικό επίπεδο των συμμαχιών, με ποιους ευρωπαϊκούς, με ποιες ευρωομάδες ανοίγουμε το διάλογο και προς ποια κατεύθυνση κινούμε τον πολιτικό δείκτη, την πηξίδα, αν θέλετε, της πολιτικής. Αυτό προφανώς είναι ένα από τα ζητήματα που θα συζητηθούν σήμερα, τις επόμενες 3 μέρες. Στη χώρα μας τώρα, πέρα από την γενικότερη συζήτηση, την ιδεολογία για την Ευρώπη, τα διακυβεύματα αφορούν το τι σημαίνει κρατώ την κοινωνία όρθια και ποιοι είναι οι βασικοί άξονες που επενδύουμε πολιτικά τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Θα έλεγα ότι μπορούν να συμπληρωθούν σε 2 λέξεις, εργασία και δημοκρατία. Γιατί η εργασία δημιουργεί εισόδημα, δημιουργεί δημόσιους πόρους, υπερασπίζεται το ασφαλιστικό, το φορολογικό, την παιδεία, την υγεία, το προνοιακό σύστημα. Και δημοκρατία, από την άλλη μεριά, σημαίνει ισονομία. Σημαίνει ίση πρόσβαση, ίσα δικαιώματα, ισοπολιτεία. Κάτι το οποίο έλειπε από τη χώρα μας και πρέπει να επιστρέψει. Ακόμα και τα ζητήματα, αν θέλετε, των τηλεοπτικών αδειών, ακόμα και τα ζητήματα των δανείων που εξετάζει η Εξεταστική Επιτροπή και τα ζητήματα προφανώς της απλής αναλογικής, των συνταγματικών αλλαγών, είναι η βάση της δημοκρατίας. Όλα αυτά, βέβαια, δεν μπορούν να γίνουν μακριά από την κοινωνία, δεν θα γίνουν σε μια αφιδαντωμένη συζήτηση, πρέπει να γίνουν μια συζήτηση κοινωνικά γειωμένη. Η όρθια κοινωνία προκύπτει από τις μεγάλες παρεμβάσεις στα δημόσια αγαθά. Η λειτουργία των σχολείων την πρώτη μέρα με όλα τα βιβλία. Η πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτών στα δημόσια νοσοκομεία. Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης αλλά και η επέκταση του προγράμματος ανθρωπιστικής κρίσης. Η παιδική σταθμή για όλα τα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Είναι μέτρα που δείχνουν τι σημαίνει κρατάω την κοινωνία όρθια που πλήττεται από την κρίση για να προχωρήσουν οι τομές, οι μεγάλες και οι παρεμβάσεις της εργασίας και της δημοκρατίας. Είναι σαφές από αυτό που λέτε ότι πράγματι είναι ειλικρινής η πρόθεση της κυβέρνησης να κρατήσει την κοινωνία όρθια ως πρόθεση. Στην πράξη όμως, πόσο εύκολο είναι να γίνει αυτό μέσα σε ένα ασφικτικό μνημονιακό πλαίσιο? Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Άμα ήταν εύκολο, μπορεί να το είχαν καταφέρει και άλλες δυνάμεις. Εξάλλου, ο πρόεδρος σήμερα το ξεκαθάρισε ότι η αριστερά είναι για τα δύσκολα. Και για μας είναι δύσκολο, αλλά ξέρετε, είναι ευχάριστο για την προτεραιότητα. Δεν είναι ευχάριστο το ότι πλήττεται την κοινωνία. Είναι ευχάριστο το ότι έχουμε αυτό το καθήκον. Και ξέρετε, το καθήκον αυτό δεν είναι μόνο κοινοβουλευτικό. Είναι κυβερνητικό. Γιατί προφανώς πρέπει να ξεκινάνε από την κυβέρνηση μεγάλες πρωτοβουλίες. Αλλά για όλους μας είναι και ένα κοινωνικό καθήκον. Και πολλές φορές διαπιστώνουμε ότι ο ρόλος του βουλευτή και ο ρόλος του εκπροσώπου ή του στελέχους του κόμματος δεν είναι μόνο να σχεδιάζει σωστές νομοθετικές παρεμβάσεις. Είναι να λειτουργεί και μες στην κοινωνία, να εντοπίζει αδυναμίες της λειτουργίας του συστήματος πρόληψης και προστασίας. Να λειτουργεί και κινηματικά και προστατευτικά προς ευαίσθητες ομάδες και να συσπυρώνει το κόμμα στη βάση, στην κοινωνία, τις κοινωνικές ομάδες και σε δομές αλληλεγγύης που θα συμπληρώσουν
αυτό, αν θέλετε, το puzzle των πολιτικών που υπερασπίζονται την κοινωνία. Δεν θα πω ποτέ ότι έχουμε καταφέρει όλες τις προνοιακές πολιτικές να λειτουργούν τέλεια. Αντίθετα, θα πω ότι το κόμμα και η κοινωνία πρέπει να συμπληρώνει και να καλύπτει, είτε ειδοποιώντας μας για δυναμίες, είτε κινητοποιούμενο τοπικά για να καλύψει το θέμα μιας έξωσης, το θέμα μιας φτωχής οικογένειας, το θέμα μιας βίας στην οικογένεια, το θέμα ενός αποκλεισμού ή το θέμα του ρατσισμού. Να σας διακόψω και πάλι. Μία απορία. Θεωρείτε ότι από τον Γενάρη του 2015, που ο ΣΥΡΙΖΑ έγινε κυβέρνηση, οι βουλευτές, οι εκπρόσωποι, ο κόσμος, οι άνθρωποι που ο κόσμος ψήφισε και τους έστειλε στο κοινοβούλιο, βγαίνουν με την ίδια άνεση, με την ίδια ευκολία στο δρόμο, στις περιφέρειές τους? Βλέπετε κάποια διαφορά, παρά τις φιλότιμες ή ειλικρινείς προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση? Έχει αλλάξει κάτι? Μπορεί να έχει αλλάξει και επειδή το μηντιακό κατεστημένο επιλέγει να παρουσιάζει αλλιώς τα πράγματα. Μην ανησυχείτε, καταλαβαίνω πολύ καλά την ερώτηση και δεν έχω σκοπό να παραποιήσω την πραγματικότητα. Νομίζω ότι επειδή οι σύντροφοί μας, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι επαγγελματίες της πολιτικής, θα έλεγα εγώ ότι είναι ιδεολόγοι και η ταύτιση με την αριστερά και η τοποθέτηση στην αριστερά είναι επιλογή ζωής και επιλογή δύσκολη. Είναι προφανές ότι αισθάνονται και την πίεση από τον κόσμο και την αδυναμία της κοινωνίας. Και αυτό πολλές φορές τους κάνει να μην έχουν ένα σκληρό γραφειοκρατικό πρόγραμμα επισκέψεων στο γραφείο και δεν λειτουργούν με βάση μια εκλογική πελατεία. Όμως επειδή ζουν μέσα στην κοινωνική λειτουργία και επειδή ζούμε, γιατί προκύψαμε περισσότερο τον τελευταίο 1,5 χρόνο, δεν είμαστε επαγγελματίες της πολιτικής. Από αυτή τη μεριά λοιπόν θα έλεγα ότι μοιραζόμαστε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και τις ανάγκες του κόσμου και την πίεση πολλές φορές και την κρίνια, αλλά καταλαβαίνουμε πρώτα απ' όλους ίσως και την ανάγκη να διατηρηθεί πάση θυσία αυτή η αριστερή προοδευτική στροφή στην ελληνική κυβέρνηση και στην ελληνική κοινωνία, διότι αλλιώς ξέρουμε ότι ο πρώτος θα υποφέρει ο Έλληνας πολίτης. Τα επίδικα της υπόθεσης, τα επίδικα με τους χάρη της εξόδου από το ευρώ, τα επίδικα της επιστροφής μιας νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης, είναι ότι η κοινωνία θα υποφέρει και μας κάνει πρώτα απ' όλους και εμάς να κινητοποιούμαστε για να υπερασπιστούμε τα κοινωνικά κεκτημένα, τα κοινωνικά δικαιώματα. Κύριε Φάμελ, ήθελα να σας κάνω μία ακόμη ερώτηση σχετική με αυτό το κομμάτι της πολιτικής αυτοπεποίθησης. Ένα επιχείρημα που ακούγεται πολύ συχνά από τον οργανωμένο κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ και εν είδη παραπώνου κάπως, είναι το ότι μέχρι και πριν το δημοψήφισμα ήταν πιο εύκολο να βγεις στη γειτονιά σου, στον εργασιακό σου χώρο, εκεί που δραστηριοποιείς, εκεί είναι ο κοινωνικός σου χώρος, και να μιλήσεις στους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω σου για το ΣΥΡΙΖΑ και την ανάγκη, πέρα από το ΣΥΡΙΖΑ, να οργανωθούν στην αριστερά. Τώρα, αυτό το επιχείρημα, τουλάχιστον φαινομενικά, στα μάτια πολλών μοιάζει να έχει καταρρεύσει. Εσείς λοιπόν, ως οργανωμένο μέλος αυτού του κόμματος, τι θα λέγατε, ποιο θα ήταν το δικό σας επιχείρημα για να πείσετε κάποιον σήμερα, το 2016, να οργανωθεί στο ΣΥΡΙΖΑ, μιας και έχουμε και μέρες συνεδρίου? Καταρχήν, εγώ θέλω να σας πω ότι η δικιά μου εμπειρία λέει ότι κάθε Σαββατοκύριακο είμαι σε λαϊκές και σε αγορές της Θεσσαλονίκης και δεν έχω αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Υπήρξαν προβλήματα κάποιων παρεμβάσεων, οι οποίες ήταν σε εκδηλώσεις μας και από ό,τι αποδείχθηκε ήταν όχι απλά, αν θέλετε, στημένες από κόμματα της αντιπολίτευσης. Θα έλεγα εγώ και μια αντιδιοντολογική, τουλάχιστον με τα βάση τα δημοκρατικά δεδομένα της χώρας μας, αντιδιοντολογικές παρεμβάσεις κάποιων κομμάτων σε εκδηλώσεις μας. Εμείς όμως παρά τα αυτά, ακόμα και στα δύσκολα, δώσαμε το λόγο, ακόμα και σε αυτούς που διαφωνούν. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που μας κρατάει και αυτό που μας δίνει δύναμη είναι το εξής. Κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει με αυτές τις συνθήκες που βρήκαμε στη χώρα μας. Μια χώρα ισχυρά χρεοκοπημένη και κοινωνικά και πολιτικά και οικονομικά. Αυτό που έχουμε πετύχει, τη βελτίωση των συνθηκών ζωής αλλά και της οικονομίας μέσα σε ένα τέτοιο ασφυκτικό πλαίσιο λιτότητας, αλλά και το καταφέραμε να σταθούμε όρθιοι, να κοιτάξουμε κατάματα, να μιλήσουμε και πλέον να δημιουργήσουμε συμμαχίες κόντρα στη γερμανική Ευρώπη, κόντρα στο γερμανικό οικονομισμό. Αλλά και η προοπτική που έχουμε, η θετική προοπτική της δικής μας λειτουργίας και η πολύ αρνητική των άλλων δύο επιλογών που έχουμε, που είναι σκληρός νεοφιλελευθερισμός ή δραχμή, μας κάνει να πούμε πάρα πολύ απλά ότι σήμερα επαναστατικό, άρα ουσιαστικά αριστερό, είναι η βελτίωση της ζωής της πλειοψηφίας, της διεκτικής πλειοψηφίας του λαού. Και αυτό μόνο με το ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση μπορεί να το πετύχουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο, κύριο Σωκράτη Φάμελο. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε πλούσιο πρόγραμμα στη συνέχεια. Καλό μας συνέδριο. Να είμαστε καλά.
Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση, άποψη, πολιτισμός, αλληλεγγύη. Η Αυγή, η εφημερίδα της αριστεράς, όλα στο φως. Καλησπέρα σε όσους συνεχίζουν να μας βλέπουν σε αυτό το μαραθώνιο κάλυψης των εργασιών του συνεδρίου με τις πολλές παρεμβάσεις, τους χαιρετισμούς που σημαδεύτηκε από την ομιλία του Προέδρου και Πρωθυπουργού, και συνεχίζουμε τις συνεντεύξεις μας για να βοηθήσουμε μια συνολικότερη εικόνα σε όσους παρακολουθούν με τον σύντροφο Πάολο Φεραίρο, που είναι γραμματέας της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης στην Ιταλία, βαθύς γνώστης των πραγμάτων και στη χώρα μας και στην Ευρώπη. Benvenuto compagno Ferrero. Grazie per la tua presenza qui. Τον ευχαριστούμε για την παρουσία του εδώ. E possiamo cominciare con una questione sull'attualità dell'Europa. L'Europa di oggi, l'Europa che magari vuole una sinistra democratica, radicale, antagonista, come dite pure voi, se ricordo bene. Ρωτάμε πώς βλέπει την Ευρώπη σήμερα, με τα ελλείμματα της Ευρώπης, και πώς τη βλέπει μια αριστερά δημοκρατική, ριζοσπαστική, ανταγωνιστική στις σημερινές συνθήκες. Πρέγκο. Η Ευρώπη του σήμερα είναι μια Ευρώπη νεοφιλελεύθερη που την διακυβερνούν μαζί συντηρητικοί και σοσιαλδημοκράτες νεοφιλελεύθεροι. Και αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές προκαλούν την ενίσχυση, την στήριξη της δεξιάς. Penso che l'unico modo per permettere un'uscita positiva da questa Europa è di riuscire a abbandonare le politiche neoliberiste e l'austerità. Και πιστεύω ότι ο μοναδικός δρόμος εξόδου από αυτή την κατάσταση είναι να βρεθεί μια διέξοδος, μια απάντηση σε αυτές τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές. Per questo serve l'alleanza dei paesi del Sud Europa. Γι' αυτό ακριβώς το σκοπό χρειάζεται, είναι χρήσιμη μια συμμαχία των δυνάμεων του Νότου. Ma serve soprattutto la costruzione di un sano conflitto di classe in Europa, di tutto il movimento dei lavoratori, evitando che i lavoratori vengano sconfitti paese dopo paese separatamente, come è accaduto in Francia pochi mesi fa. Αλλά πρωτίστως πιστεύω ότι χρειάζεται μια ταξική συμμαχία των δυνάμεων της εργασίας και των εργαζομένων που να μπορέσουν να απαντήσουν συνολικά και όχι μόνο χώρα προς χώρα, γιατί πολλές φορές σημειώνουν ήττες, όπως έγινε πρόσφατα στη Γαλλία. Quindi serve un'alleanza anti-liberista, anti-austerità del Sud, ma serve un'alleanza anti-liberista a livello europeo di movimenti, partiti e dei governi disponibili. Και είναι κρίσιμη μια συμμαχία των αντινεοφιλελεύθερων δυνάμεων όχι μόνο στο νότο της Ευρώπης, αλλά και σε επίπεδο κοινωνικών συμμαχιών, ταξικών συμμαχιών των εργαζομένων απέναντι στις νεοφιλελεύθερες δυνάμεις. Se vediamo bene questa attualità di oggi, parlavamo sempre del deficit democratico dell'Europa. E praticamente ultimamente vediamo sempre la supremazia tedesca in questa Europa attuale. Come si può affrontare questa supremazia? O dai paesi del sud o dalle forze, diciamo, democratiche, radicali, progressiste, è possibile? Io penso... Ρωτάμε αν είναι δυνατόν σε αυτή την γερμανική Ευρώπη του σήμερα να διαμορφωθεί μια διαφορετική απάντηση από τις πολιτικές δυνάμεις που θα θελήσουν να αντιπαρατεθούν σε αυτήν. Ma sicuramente la Germania oggi ha una egemonia meno forte di 3 o 4 anni fa. Ha perso credibilità la Germania. Νομίζω ότι η Γερμανία, η υπεροχή της Γερμανίας αυτά τα τελευταία 4 χρόνια μειώθηκε και έχασε σε μεγάλο βαθμό την προηγούμενη δυναμική της. Il problema è che l'unico altro potere che ha una discussione, ha una contraddizione con la Germania e che oggi appare è la Banca Centrale Europea. Δυστυχώς η μόνη άλλη αντιθετική ισχυρή δύναμη σε αυτήν την γερμανική Ευρώπη είναι η
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. C'è una dialettica tra, la, tra Draghi e la Merkel, tra Draghi e Schäuble. Υπάρχει, ας το πούμε έτσι, μια διαλεκτική μεταξύ Μέρκελ και Ντράγκη. Ο Ντράγκη είναι ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και η Μέρκελ είναι η καγκελάριος της Γερμανίας. E io penso che la sinistra, il movimento operaio, si debba inserire in questa contraddizione. Και πιστεύω ότι η αριστερά, το εργατικό κίνημα, πρέπει να μπορέσει να βρει μια είσοδο σε αυτή την αντιπαράθεση μεταξύ αυτών των δυνάμεων. Draghi fa il quantitative easing, che vuol dire che presta a gratis 80 miliardi al mese alle banche private. Ο Draghi προχωράει σε μια πολιτική της λεγόμενης ποσοτικής χαλάρωσης, δίνοντας περίπου 80 δις στις ιδιωτικές τράπεζες κάθε μήνα. Noi dobbiamo proporre un quantitative easing per i popoli, cioè perché i soldi a gratis solo alle banche e non agli stati per la sanità, per l'occupazione, per la cura del territorio. Αντίθετα, εμείς θα πρέπει να προτείνουμε μια ποσοτική ενίσχυση των λαϊκών δυνάμεων, των εργαζομένων, για την υγεία, για την απασχόληση, για τις χώρες του Νότου. E quindi contro questa Europa dell'oligarchia tedesca o dell'oligarchia dei banchieri bisogna proporre un'Europa che metta al centro l'uso della ricchezza per il benessere dei popoli, per il bene dei popoli. Απέναντι σε αυτήν την γερμανική ολιγαρχία στην Ευρώπη και την ολιγαρχία των τραπεζιτών, εμείς θα πρέπει να οικοδομήσουμε μια συμμαχία, μια πολιτική των λαϊκών δυνάμεων, των εργαζομένων, που να μπορέσουν να απαντήσουν σε αυτές τις πολιτικές. La parola d'ordine che usiamo in Italia è «i soldi ci sono». Non è vero che non ci sono i soldi. Il problema è che i ricchi ne hanno troppi e il popolo ne ha troppo pochi. Bisogna redistribuire i soldi e bisogna usare i soldi della banca centrale non per finanziare le banche ma per finanziare il benessere delle nazioni. Στην Ιταλία λέμε ένα σύνθημα ότι υπάρχουν χρήματα όχι μόνο για τους τραπεζίτες, αλλά μπορούν να βρεθούν με άλλες πολιτικές και για τους εργαζόμενους, για τις λαϊκές δυνάμεις, ώστε να μπορέσει να γίνει μια αναδιανομή οικονομική που να είναι υπέρ των εργαζομένων και του λαού. E quindi io penso che questo è il problema, costruire un'alleanza non solo contro l'austerità, ma contro il neoliberismo a livello di tutta Europa, con l'idea che i soldi ci sono e vanno redistribuiti. Συνεπώς είναι κεντρικό στοίχημα, κεντρικό στόχος για μας να οικοδομηθούν πολιτικές και δυνάμεις πολιτικών απέναντι στην ακραία λιτότητα στη σημερινή Ευρώπη και στον νεοφιλελευθερισμό, ώστε να μπορέσει να γίνει μια οικονομική αναδιανομή για τις πιο αδύναμες δυνάμεις και τάξεις. Dall'alto in basso. Από τα πάνω προς τα κάτω, όπως λέμε. Questo. Evenuto parecchie volte in Grecia, ha seguito l'evolversi della situazione politica nel nostro paese. Come vede la sinistra greca, anche dopo diciamo il successo elettorale dell'anno scorso per la seconda volta, davanti ai compiti governativi e le difficoltà che si sono susseguite. Ρωτάμε πώς βλέπει τις εξελίξεις στις πολιτικές στη χώρα μας, που είδαν την αριστερά να κερδίζει τις εκλογές για δεύτερη φορά πέρυσι, και πώς τη βλέπει μπροστά στις κυβερνητικές ευθύνες που έχει αναλάβει μετά τα βαριά προβλήματα που αντιμετωπίζει. Ma Syriza ha un merito storico enorme di aver saputo aprire la strada dell'alternativa. Η ελληνική αριστερά έχει το προνόμιο, το θετικό στοιχείο ότι κατάφερε ιστορικά να νικήσει εκλογικά και να ανοίξει αυτή τη νέα φάση. È altrettanto evidente che Syriza da sola e la Grecia da sola non può praticare l'alternativa. Απ' την άλλη είναι προφανές ότι από μόνη της η αριστερά στην Ελλάδα δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μια εναλλακτική λύση. E quindi il nostro problema è di costruire il conflitto e allargare il conflitto in tutta Europa, lavorare a costruire un'alternativa e alternative in tutta Europa in modo che la Grecia non sia da sola. Συνεπώς και ο δικός μας στόχος, η δικιά μας προσπάθεια πρέπει να είναι να διευρύνουμε την αντιπαράθεση, την ταξική σύγκρουση, τον αγώνα σε όλο το επίπεδο της Ευρώπης, ώστε και η Ελλάδα να μην μείνει μόνη της και να διευκολυνθεί ένας ενωτικός αγώνας
σε όλη την Ευρώπη απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Io penso che questo è il problema. Quindi Syriza fa quello che può. Non può fare di più. Ma penso che noi dobbiamo fare in Europa in modo da rompere questo isolamento. Πιστεύω λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί και πολύ περισσότερο όλες οι δυνάμεις στην Ευρώπη, οι δυνάμεις της αριστεράς πρέπει να βοηθήσουν ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε συνολικότερες απαντήσεις σε όλη την Ευρώπη. E non è solo un problema di avere altri governi europei, è anche un problema di avere altri governi europei, penso al Portogallo. E il problema di costruire un movimento, se in Germania ci fossero gli scioperi, la Merkel avrebbe più problemi a tenere la sua linea politica. Και εξηγεί πως είναι προφανές ότι δεν χρειάζεται απλά να έχουμε περισσότερες κυβερνήσεις πιο αριστερές, όπως ας το πούμε πρόσφατα με την ανάδειξη της κυβέρνησης στην Πορτογαλία που έχει σημασία, αλλά το πόσο κρίσιμο είναι να οικοδομηθούν συμμαχίες και αγώνες και μέσα στη Γερμανία με κινήματα που να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτές τις πολιτικές και να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση. Έουν ultima domanda sull'Italia davanti a due mesi mi pare c'è il referendum. E la situazione oggi è molto critica. Come vede l'evolversi in Italia? Ρωτάμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στην Ιταλία, γιατί σε λιγότερο από δύο μήνες είναι και το δημοψήφισμα για τις αλλαγές τις συνταγματικές στην Ιταλία. Ma in Italia il referendum sarà sulla modifica della Costituzione, perché Renzi ha voluto cambiare la Costituzione, quella nata dalla resistenza, dalla lotta partigiana, e l'ha voluta cambiare in peggio, in senso autoritario. Στην Ιταλία το δημοψήφισμα που έχει προκαλέσει ο Ρέντσι θέλει να αλλάξει το σύνταγμα της απελευθέρωσης που ήταν προωθημένο και στην ουσία οδηγεί σε κάποιες επιλογές που είναι πιο συντηρητικές. Ρέντσι vuole rendere la Costituzione italiana più simile ai trattati europei, a Maastricht, a Lisbona, cioè più col potere concentrato. Ο Ρέντσι επιδιώκει να μετασχηματίσει το Ιταλικό Σύνταγμα κατά αναλογία των ευρωπαϊκών συνθήκων όπως το Μάστριχ, η Λισαβόνα και άλλες, περίπου σε αυτό το μοντέλο. Contro Renzi ci siamo noi, c'è la CGIL, c'è l'AMPI, l'Associazione dei Partigiani, c'è una parte del Partito Democratico, c'è molta opinione pubblica di sinistra e c'è un pezzo della destra. Απέναντι στο Ρέντσι και σε αυτό το σχεδιασμό είμαστε εμείς, δηλαδή η Κομμουνιστική Επανίδρυση, είναι το μεγάλο ισχυρό συνδικάτο της CGL, ένα κομμάτι του Δημοκρατικού Κόμματος, άλλες δυνάμεις της αριστεράς και ένα μεγάλο κομμάτι από τη δεξιά, θα λέγαμε. Io penso che questa battaglia la possiamo vincere. Non Πιστεύω ότι αυτή τη μάχη, παρότι δεν είναι εύκολο, μπορούμε να την νικήσουμε. E questo è il compito che abbiamo nelle prossime settimane. Και αυτό είναι το καθήκον που έχουμε ως δυνάμεις της αριστεράς στην Ιταλία τις επόμενες εβδομάδες. La questione di Renzi fa vedere un problema. Renzi è contro l'austerità, ma Renzi è super liberista. Renzi è per l'uscita dell'austerità da destra. Έχουμε μια ιδιότυπη κατάσταση με το Ρέντσι που ενώ είναι ενάντια στη λιτότητα, στην πραγματικότητα ακολουθεί μια πολιτική ακραίως νεοφιλελεύθερη. Sì, Renzi è molto simile a Draghi. Και μοιάζει πάρα πολύ ο Ρέντσι με τον Draghi. E allora il problema della sinistra non è di schierarsi tra la Merkel e Draghi, ma è di costruire un'alternativa che usi quella contraddizione. Συνεπώς για μας το θέμα για την αριστερά δεν είναι να πάει μεταξύ Draghi και Merkel, αλλά να βρει τη διέξοδο μέσα από ένα τρίτο δρόμο, una terza strada, diciamo, για το εργατικό και το λαϊκό κίνημα. Grazie. Καλούπο, grazie, κύριε Βεντιάμο. Ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία του σύντροφου Φεραίρο. Και συνεχίζουμε με τις υπόλοιπες προσπάθειες για συνεντεύξεις και συζήτηση. Βαθύ σκοτάδι. Είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση. Άποψη. Πολιτισμός. Αλληλεγγύη. Η Αυγή. Η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Καλησπέρα και πάλι από το Taik Vodo, όπου θα αποπειραθούμε να κάνουμε μαζί με εκλεκτούς συναδέρφους ένα πρώτο απολογισμό της ομιλίας Τσίπρα στο δεύτερο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Κοντά μου έχω και τους παίρνω με τη σειρά που κάθονται δίπλα μου, τον καλό συνάδελφο, τον Χρήστο Τσιγουρή από την εβδομαδιαία εφημερίδα Αγορά, την κυρία Βούλα και Χαγιά από τα Νέα και βέβαια τον δικό μας Αντρέα Μπελεγρή από την Αυγή. Λοιπόν, κύριοι και κυρία, πώς ήταν την πρώτη ομιλία, Χρήστο?
Εντάξει, συνοπτικά νομίζω ότι ήταν προφανές. Λίγο πιο δυνατά. Ήταν προφανές και έγινε ένας απολογισμός από τον Αλέξη Τσίπρα, κυρίως για το πώς πορεύτηκε ως διακυβέρνηση όλο αυτό το καιρό, τι προκλήσεις και αντιμετωπίσει, τι προβλήματα είχε και κάτω από τα οποία προχώρησε συγκεκριμένες επιλογές η κυβέρνηση. Νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε το μήνυμα προς τους δανειστές, προς το Βερολίνο. Καταλαβαίνω ότι είναι ο κύριος αποδέκτης για εφαρμογή των όσων προβλέπει η συμφωνία για την παρέμβαση του χρέους, με δεδομένη βέβαια τη βούληση να, με δεδομένη τη βούληση να προχωρήσει και να ολοκληρώσει η Αθήνα την αξιολόγηση για να μπορεί μετά να απαιτήσει τη ρύθμιση αυτή την παρέμβαση. Το στίγμα του για το τι κόμμα θέλει, για το ενιαίο κέντρο αποφάσεων, που σημαίνει από ό,τι καταλαβαίνω μια διασύνδεση στενότερη των κορυφαίων στελεχών με το κόμμα, για να μην υπάρχει απόσταση, να μην αποφασίζει η κυβέρνηση και το κόμμα ακολουθεί. Και από εκεί και πέρα αυτοκριτική, αυτοκριτική ειδικά για τις αυτοδιοικητικές εκλογές σε ό,τι έχει να κάνει με το άνοιγμα που επιχείρησε και δεν επιχείρησε ο ΣΥΡΙΖΑ με καταστροφικές, όπως είπε, επιλογές περί χαράκωσης. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι περιέγραψε τον πολιτικό χρόνο της κυβέρνησης με βάση το σχεδιασμό που υπάρχει. Είπε ότι οι πρώτες εκλογές θα είναι στο 2019, οπότε απαντά έτσι και στα σενάρια εκλογών. Βούλα, καλύπτει ΣΥΡΙΖΑ χρόνια. Αυτή η ομιλία διαφέρει από τις προηγούμενες που έχεις παρακολουθήσει. Ήταν μια πρωθυπουργική ομιλία ή μια ομιλία αρχηγού κόμματος? Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε. Ναι, ήταν μια διαφορετική ομιλία. Λίγο πιο δυνατά, ήταν συγγνώμη. Μια διαφορετική ομιλία, μια αμιγώς πολιτική ομιλία ενός πρωθυπουργού. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα, στην πρώτη ομιλία, γιατί προφανώς θα έχουμε και στο κλείσιμο την Κυριακή μια ακόμη ομιλία, επέλεξε πρωτίστως να εμφανιστεί ως πρωθυπουργός που απευθύνεται σε όλη την κοινωνία και φυσικά και ως πρόεδρος ενός κόμματος, ενός κυβερνώντος κόμματος της αριστεράς. Ήταν λοιπόν μία διαφορετική ομιλία, διότι όπως είπε και ο Χρήστος, περιέγραψε τους άξονες στον οδικό χάρτη της κυβέρνησής του για την έξοδο από την κρίση. Ήθελε να στείλει ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δεν ξέρω αν το κατάφερε, πάντως έστειλε πολλά μηνύματα με πάρα πολλούς αποδέκτες σήμερα. Δεν έστειλε μόνο στο Βερολίνο, ήταν το κυρίαρχο μήνυμα που έστειλε και στους δανειστές μας που κατοικοεδρεύουν στις Βρυξέλλες, σε ό,τι αφορά στην ελάφρυνση του χρέους, αλλά και στην ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Επισημαίνω και συγκρατώ τη λέξη ταυτόχρονα πως πρέπει να γίνουν όλα αυτά. Έστειλε μήνυμα και στο εσωτερικό της χώρας, στην αξιωματική αντιπολίτευση, ότι οι εκλογές τουλάχιστον άμεσα δεν θα γίνουν. Και εδώ συγκρατώ τη φράση «Δεν είμαστε η αριστερά της απόδρασης, αλλά η αριστερά που μπαίνει στην φωτιά». Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι έστειλε μήνυμα και σε υπουργούς της κυβέρνησής του, λέγοντας ότι είναι πιο τιμητικό ή πιο σημαντικό, αν θέλεις, να είναι κάποιος μέλος, για παράδειγμα, της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, από το να είναι υπουργός, διότι και κανείς δεν πρέπει να είναι μόνιμος ή να θεωρεί τον εαυτό του μόνιμο σε μια υπουργική καρέκλα, και αυτό το κατανοήσουν κάποιοι. Δεν ξέρω αν αυτό σχετίζεται με την εντυνόμενη φημολογία για τον ανασχηματισμό της κυβέρνησης. Ήταν πάντως ένα μήνυμα και στο εσωτερικό της κυβέρνησης αυτό. Και βεβαίως έκανε και την αυτοκριτική για τον τρόπο που λειτουργήσε το κόμμα τα προηγούμενα χρόνια. Ανέλαβε μέρος της ευθύνης, αλλά ταυτόχρονα, χωρίς να κατονομάσει, επέριψε μεγάλο τμήμα αυτής της ευθύνης και στην τότε αντιπολίτευση του κόμματος, τη λεγόμενη την αριστερή πλατφόρμα, δηλαδή τα στελέχη που αποχώρησαν πέρυσι μετά τη συμφωνία του Ιουλίου. Νομίζω φωτογραφίζοντάς τους ως προς το ότι τελικώς έγιναν συμβιβασμοί στις δημοτικές εκλογές, ίσως γιατί δεν ήθελαν αυτό το περίφημο άνοιγμα στην κοινωνία, αυτή τη διεύρυνση που τώρα θέλει να κάνει ο Τσίπρας, μίλησε για μεγάλο και γενναίο άνοιγμα στην κοινωνία και ενδεχομένως τότε οι συσχετισμοί και οι ισοκομματικές ισορροπίες δεν επέτρεπαν αυτά τα ανοίγματα. Επομένως, ο ΣΥΡΙΖΑ περιχαρακώθηκε, και τελειώνω με αυτό, σε κάποια αμιγώς κομματικά στελέχη που δεν βοήθησαν στην ανάδειξη. Μάλιστα. Και στο να κερδιθούν πολλοί δήμοι. Αντρέα, να έρθω σε σένα. Θεωρείς ότι αυτή η πρώτη ομιλία Τσίπρα κάλυψε το αριστερό ακροατήριο, κάλυψε το σώμα των συνέδρων?
Ναι, νομίζω ότι ήταν και ένας από τους βασικούς στόχους να καλύψει τους παραδοσιακούς καταρχήν ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ που έχουν παραμείνει. Mm-hmm. Τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ τον Σεπτέμβριο του 2015 και γι' αυτό έκανε αναφορές στη δύσκολη μεν συμφωνία, η οποία όμως περιλάμβανε, και μέσα από αυτό ήταν και το μήνυμα προς το Βερολίνο, περιλάμβανε και το θέμα του χρέους και έκανε και αυτή την αποτίμηση βέβαια για την κυβέρνηση. Ένα κεντρικό κομμάτι βέβαια αυτής της αποτίμησης, να πούμε, ήταν και το θέμα της μάχης κατά της διαφθοράς και της διαπλοκής. Τόνισε ιδιαίτερα το κομμάτι των τηλεοπτικών αδειών σε 2-3 σημεία του. Και νομίζω ότι ήταν χαρακτηριστικό αυτό που είπε, ότι αυτή η μάχη δεν σταματάει με τις τηλεοπτικές άδειες, αλλά ενδεχομένως θα συνεχιστεί αν υπάρξουν κάποιοι λόγοι, ας πούμε, με τους οποίους θα συγκρουστεί και με τους νέους καναλάρχες, όπως είπε. Και νομίζω ήταν και χαρακτηριστικό αυτό σε σχέση με το εσωτερικό της χώρας, δηλαδή ήταν ένα χαρακτηριστικό μήνυμα σε αυτό που λέμε επιχειρηματική ελίτ για τη χώρα. Θα επισημάνω και εγώ το μήνυμα που έστειλε στο Βερολίνο και αυτό το ταυτόχρονα που είπαν και τα παιδιά σε σχέση με την ποσοτική χαράρωση και το... και την ελάφρυνση του χρέους και αυτό το χρονικό διάστημα που έδωσε μέχρι το τέλος του χρόνου. Νομίζω έστειλε θετικά μηνύματα, ήθελε να στείλει θετικά μηνύματα. Δεν είχε τόσο στο μυαλό του προφανώς το να επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία, όπως έχουμε δει σε άλλες περιπτώσεις να κάνει τις τελευταίες ομιλίες του. Το έκανε πολύ. Και το έκανε ιδιαίτερα, ας πούμε, ναι, τις τελευταία συζήτηση στη Βουλή. Είπε μόνο 2-3 πράγματα σε σχέση με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, αλλά κυρίως θέλω να πω ότι νομίζω ότι απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ του Σεπτεμβρίου του 2015. Αν αντέχετε και αν το επιτρέπει ο χρόνος σας να κάνουμε άλλον ένα κύκλο ερωτήσεων, αντέχουμε, τέλει. Ξανά Χρήστο, από σένα θα ξεκινήσω. Ακούμε την αντιπολίτευση να ζητάει διακαώς εκλογές. Θεωρείς ότι υπάρχουν τα ερίσματα ώστε να πάμε πράγματι σε εκλογές κάποια στιγμή άμεσα? Τα ερίσματα, αν υπάρχει, ας πούμε, αυτό που περιγράφεται ως... κλειδονισμός, η κρίση. Βούληση της κοινής γνώμης για μια τέτοια επιλογή. Νομίζω πως όχι. Κατά τη δική μου εκτίμηση, στην παρούσα στιγμή, έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος περισσότερο περιμένει να δει πού θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια, που εν πολλής εξαρτάται από τις αποφάσεις, από τις παρεμβάσεις που θα γίνουν για το χρέος. Νομίζω ότι αυτό, εκεί βασίζεται και το αφήγημα της κυβέρνησης ουσιαστικά, για να μπορέσει να έχει εξασφαλίσει χώρο για μια διαφορετική πολιτική. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχω την αίσθηση ότι ακόμα δεν έχει καταλήξει στο ότι πρέπει να γίνουν εκλογές σαν συλλογική, ας πούμε, βούληση, γιατί και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια καχυποψία, όχι ειδικά προς την Νέα Δημοκρατία, θα έλεγα εγώ, και προς τη νέα της ηγεσία, όσο καχυποψία απέναντι στην επιχειρηματολογία ότι θα βρούμε τα ισοδύναμα, θα τα κάνουμε πιο σωστά, μήπως τελικά αυτή είναι μια πιο ακραία γραμμή σε ό,τι έχει να κάνει με απαιτήσεις δανειστών, mm-hmm. μήπως πίσω από τις μεταρρυθμίσεις κρύβονται ακραίες επιλογές που, ναι, μεν αυτές που έχουμε δυσάρεστες, αλλά θα μπορούσαν να είναι χειρότερες. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάθεση αναμονής για να δουν πώς θα καταλήξει αυτή η προσπάθεια και έχω την αίσθηση ότι από τον Ιανουάριο, όπου θα έχουμε μια εικόνα και εν ώψη της ολοκλήρωσης αξιολόγησης, νομίζω ότι θα αρχίσει αυτό το πράγμα να σχηματοποιείται πιο καθαρά. Βούλα, η γνώμη σου? Ο ρόλος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της εκάστοτε αξιωματικής αντιπολίτευσης, είναι να ζητάει εκλογές. Βεβαίως, ο κύριος Μητσοτάκης βιάστηκε να τις ζητήσει και τώρα δεν μπορεί να τις πάρει πίσω. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Επομένως, με κάθε ευκαιρία είναι ένα αίτημα που το επαναφέρει. Πρέπει να δεχτούμε και να παραδεχτούμε ότι υπάρχει και ένα αρκετά μεγάλο τμήμα της κοινωνίας που ζητάει εκλογές για τους χύψιζετ λόγους, mm-hmm. όχι αποκλειστικά γιατί συντάσσεται με τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Μητσοτάκη, αλλά γιατί έχει απογοητευτεί από την κυβέρνηση, κάτι που αποτυπώνεται και από τις δημοσκοπήσεις. Από την άλλη όμως, ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνησή του έχουν κάθε λόγο να λένε ότι είναι μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση
η οποία έχει σχετικά νοπή λαϊκή εντολή από πέρυσι τον Σεπτέμβριο και μάλιστα όταν οι πολίτες την ψήφισαν και την ανέδειξαν στην εξουσία για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ήξεραν ότι έχει ψηφίσει και ένα τρίτο πρόγραμμα, ένα μνημόνιο. Μπορεί να μην αρέσει αυτή η λέξη στην κυβέρνηση, αλλά πρόκειται για το τρίτο μνημόνιο. Άρα ήξεραν τι θα επακολουθήσει. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα ο Πρωθυπουργός δεν έχει κανένα λόγο να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές. Διότι αν υποτεθεί ότι κάποια στιγμή μπορεί να κεφαλοποιήσει όλη αυτή τη δουλειά που έχει γίνει μέχρι στιγμής, δηλαδή την τήρηση της συμφωνίας και την ψήφιση επώδυνων μέτρων μέσω ενός συμβασμού, αυτή η ώρα ίσως θα έρθει μέσα στο 2017. Εφόσον ακολουθηθεί αυτός ο δικός χάρτης. Δηλαδή, τελειώσει εγκαίρως η δεύτερη αξιολόγηση, εξειδικευτούν τα μέτρα για την ελάφρυνση του χρέους και μπούμε στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης για σταδιακή έξοδο στις αγορές και άρση των capital controls. Τότε η κυβέρνηση, λοιπόν, θα μπορέσει να εισπράξει και να μην έχει μόνο πολιτικό κόστος. Άρα δεν έχει κανένα λόγο η κυβέρνηση να συζητάει αυτή τη στιγμή ή να σκέφτεται εκλογές. Εξαιρούμε βεβαίως πάντα τους απρόβλεπτους παράγοντες, τους οποίους κανείς και τους αστάθμητους παράγοντες δεν μπορεί να εκτιμήσει αυτή τη στιγμή. Προφανώς και εγώ συμφωνώ ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος, δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτή τη στιγμή να σκέφτονται στην κυβέρνηση εκλογές. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο συνεχίζεται. Οι κυβερνήσεις πέφτουν στη Βουλή. Εκτιμώ ότι είναι συμπαγής η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και των Ανεξάρτητων Ελλήνων. Βέβαια, εντάξει, τα τυχαία γεγονότα στην πολιτική και ιδίως στην Ελλάδα της κρίσης δεν μπορεί κάποιος να πει ότι είναι απίθανα ώστε να οδηγήσουν ενώ σε εκλογές. Επομένως, δεν θεωρώ ότι υπάρχει συντρέχει κάποια στιγμή αυτή τη στιγμή λόγος, τέλος πάντων, όπως δεν βλέπουμε τα πράγματα. Να σας ευχαριστήσω και τους τρεις καλούς συναδέλφους. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εμείς συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πλούσια όπως προχωρήσαμε. Επανερχόμαστε. Λένε ότι το πιο βαθύ σκοτάδι είναι πριν την αυγή. Ενημέρωση, άποψη, πολιτισμός, αλληλεγγύη. Η Αυγή, η εφημερίδα της αριστεράς. Όλα στο φως. Και πρέπει να παραδώσουμε τη σκυτάλη ως τιμητικό προεδρείο στο προεδρείο που θα διευθύνει τις εργασίες του συνεδρίου από αύριο το πρωί μέχρι και το τέλος του. Η Οργανωτική Επιτροπή προτείνει, παρακαλώ καθίστε, Πρόεδρε. Οι εκπρόσωποι των κομμάτων μπορούν να φύγουν, αλλά εμείς συνεχίζουμε να έχουμε δουλειά των άλλων κομμάτων. Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου προτείνει ως Προεδρείο λειτουργικό για την διεξαγωγή του Συνεδρίου, καταρχήν ως Πρόεδρο του Συνεδρίου, το σύντροφο Αριστίδη Μπαλτά. Και επίσης προτείνει τρεις δεκαπεντάδες που θα σας διαβάσω. Την πρώτη για το πρωί της Παρασκευής από τις 9 ως τις 3, τη δεύτερη για το απόγευμα της Παρασκευής από τις 3 μέχρι τις 9 το βράδυ και την τρίτη για το Σάββατο, για όσο διαρκέσει μέχρι κάποια στιγμή αργά το μεσημέρι ή το απόγευμα, με την έγκριση των αποφάσεών μας. Παρακαλώ ησυχία να σας διαβάσω την προτινόμενη σύνθεση του Προεδρείου, γιατί πρέπει να την εγκρίνουμε και να πιάσουν δουλειά. Η πρώτη ομάδα, Αμπατζάς Κώστας, Αποστολάκης Ιάσονας, Γιαννόπουλος Γιώργος, Καλογερόπουλος Μανώλης, Καραμάνος Χρήστος, Κνήτου Κατερίνα, Κυλάκου Κέτη, Παρίσης Μάνος, Ρόρος Γιώργος, Σακελάρης Δημήτρης, Σταυροπούλου Πόπη, Σταυρουλάκης Μιχάλης, Τσεφαλά Βίκη, Φραγκάκη Μαρίκα, Φωτιάδης Χρήστος. Η δεύτερη ομάδα, Αβγενάκης Μανώλης, Βαμβουρέλη Μαρία, Γκίκας Ιωσήφ, Θεοφυλάτος Μάκης, Καπράνα Ζήσης, Κυπριανίδου Ερμίνα, Ματσούκα Χαρά, Νοτοπούλου Κατερίνα, Νταούλα Σταύρος, Ροδάκης Πάνος, Στάικος Χρήστος,
Τσατσαρώνη Κατερίνα, Χατζηγεωργίου Ελευθερία, Χατζηθεοδόρου Γιώργος, Χατζοπούλου Αγγελίνα. Και η τρίτη ομάδα για το Σάββατο, Βάκη Φωτεινή, Βερελή Βάσο, Γκοντίνος Κώστας, Δημητριάδης Δημήτρης, Καλαμαρά Έφη, Καλκανδής Πέτρος, Καλφακά Κουρία, Κολτσίδα Δανάη, Κοτσακάς Αντώνης, Μπαλάφας Γιώργος, Μπουρνούς Γιάννης, Παυλιδάκης Γιάννης, Πουλάκης Κώστας, Στασινός Στάθης και Χριστόπουλος Αλέξης. Προτείνω να εγκρίνουμε το Προεδρείο όπως μας το πρότεινε η Οργανωτική Επιτροπή για να πιάσει αμέσως δουλειά. Από ό,τι βλέπω δεν υπάρχει άλλη πρόταση, άρα θεωρούμε το Προεδρείο, σύντροφε Αριστίδη Μπαλτά, εγκριθέν από το συνέδριο. Σας καλούμε να συνεδριάσετε αμέσως. Εδώ λίγη απόψινή συνεδρίαση. Αύριο το πρωί στις 9 ξεκινάμε τις εργασίες μας και τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το μόλις εκλεγέν Προεδρείο. Ευχαριστώ.